Μιλώντας για δύο lowest points, εγώ νομίζω παραπέμπω στα δύο δευτερόλεπτα τελευταία. Ύστερα να πάμε στην τελευταία φάση. Guys, με να κάνουν μπίλτα. Δεν ήταν lowest points, να μπορούσε να ήταν. Να μπορούσε να ήταν. Να μπορούσε να ήταν, αλλά what if σενάριο δεν πεθάνουν. Ήταν κάτι παραπάνω νομίζω. Να κάνουν μπίλτα για να φτάσουν, γιατί νομίζω ότι η χαρά της κατάκτησης του προαθλήματος σίγουρα έχει να κάνει μια χρονιά το πόσο δύσκολα φκένει, γιατί μια χρονιά που ήταν να κάνετε cruising και να διαλύσετε σε εισαγωγικά τους αντιπάλους σας, νομίζω ότι θα το χαιρεστούν τόσο πολλά όσο... Σίγουρα, η επιτυχία είναι ακόμα πιο σημαντική και νιώθεις την λίγο πιο έντονα, ειδικά αν περάσεις, και βασικά με όλα τα πράγματα στη ζωή, αν περάσεις από κάποιες δυσκολίες και συνεχίσεις και προσπαθείς και παρόλο που φαίνεται, ξέρεις, το φως στο τέλος του τούνελ, αλλά συνεχίζεις γιατί εσύ πιστεύεις, το βλέπεις την εικόνα μες στο μυαλό σου. Εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που είσαι γύρω, που είσαι αναστρέφεσαι μαζί τους, που δουλεύεις μαζί τους και συνεχίζεις και προσπαθάς για κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν, αλλά μόνο εσύ το βλέπεις. Λοιπόν, είμαστε, por favor, επαιτειακών, εορταστικών podcast με κεραυνό Στροβόλου. Προσπαθήσαμε να έχουμε όλα τα φάσματα του οικοδομήματος του κεραυνού. Που τους πιο φανατικούς οπαδούς μέχρι και τους καλύτερους ή τους πρωταγωνιστές της τελευταίας φάσης, έτσι σας έφτια Αλέξα τουλάχιστον. Πέρα από την πλάκα, αν μόνο εσείς ήσασταν Κύπρο. Καλώς ορίσω και σας ευχαριστήσω που δεχτείτε την πρόσκληση Νίκο, Σάιμον και Λάρι. Συγχαρητήρια για τον Double Treble. Double Treble, πιάσετε και ένα σπίδα. Εντάξει, το Treble... Καθάντο, άλλες ομάδες, United... Double Triple είναι άλλο πράγμα, ρε. Double Triple είναι άλλο πράγμα. Έρχεσαι πολλά δύσκολη επίπονη χρονιά, νομίζω, σε ηθική ο Νίκο. Αρκετά δύσκολη χρονιά. Από όλες τις απόψεις. Που αν εξαιρέσεις το ότι έπαιξε δύο μάτς με τον Απόλλωνα και τέσσερα με τον Απόλλωνα, δηλαδή δύο μάτς λιγότερα από το full πρόγραμμα, που τα πιο πολλά παιχνίδια μπορούσε να παίξει μια ομάδα. Σάιμον, εσύ ήσουν και τραυματίας. Το μεγαλύτερο διάστημα ή τουλάχιστον προσπαθείς να επιστρέψεις. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τυχαία και εγώ και ο Νίκος. Δηλαδή είμαστε οι δυο που είχαμε τους πιο μεγάλους τραυματισμούς της ομάδας. Ναι, είχαμε, βασικά ναι, ήμουν εγώ, ήταν ο Σάιμον πρώτα με το σπάσιμο και εσύ με τη όταν μεγάλη επέστρεψε θλάση. Το πρώτο του παιχνίδι, κακώς επέστρεψα, αλλά ναι. Έπαθα θλάση, μετά έπαιζε ο Σάιμον, ήμουν έξω εγώ. Επέστρεψα κάπως εγώ, έτσι είχε πάει η χρονιά επέστρεψα φέτος. Εγώ από τη θλάση. Και ξανατραυματίζεται ο Σάιμον. Οπότε μαζί επέξαμε στο τέλος. Και είχατε την ευλογία σαν ομάδα να επιστρέψετε όλοι στο τέλος και νομίζω να χάσουν και σε έναν επίπεδο, εντάξει, σίγουρα επίπονα του τα παιχνίδια. Επειδή βλέπα και εγώ το πρόγραμμα των μεταδόσεων, νομίζω σχεδόν σε ένα μήνα επέξατε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω όμως είχατε την ευλογία σαν ομάδα να επιστρέψετε σε καλό timing όλοι μαζί. Ναι, να μην έχουμε τουλάχιστον τραυματισμούς. Ήταν γίνον που λέμε εξ αρχής ότι τουλάχιστον θέλουμε. Και τζάι που κάναμε το σωστό προγραμματισμό, τουλάχιστον μετά τον τραυματισμό του Νίκου και μετά την υποτροπή τη δική μου, που είχαμε πει παιδιά, οκ, okay, κοντεύκουν οι τελικοί, κοντεύκουν τα σημαντικά τα παιχνίδια, πρέπει να χειριστούμε τις καταστάσεις τουλάχιστον, ούτως ώστε που να έρθουν τα παιχνίδια, να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Να σας πω αλήθεια, επειδή είχα την ευκαιρία να επιστρέψω εγώ φέτος στο Κυπριακό μπάσκετ του κομμάτι των μεταδόσεων, ήμουν και στα lowest points σας, νομίζω ήταν δύο τα πιο χαμηλά σας. Σημεία και είχα την ευκαιρία να μέσω σταθείο στο γήπεδο. Το ένα ήταν στο Παραλίμνη και το άλλο ήταν στη Λάρνακα με την ΑΕΚ. Yeah. Ειδικά στο Παραλίμνη, εντάξει, είχες και αστόχες βολές που να στέλναν τη διαφορά στους 15 πόντους σιού με το πολλά καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Και μετά ξεκίνησε ο Μάκουα γιατί έκαμε τέταρτο φάουλο Ραζής που τον είχε περιορίσει αρκετά καλά και ήταν μια συγκυρία που ήταν εναντίον σα. Μπορεί και υπέρ σα. Ξύπνη πληγέ, ρε Λουγιά. Περιμένε, είναι αυτή η Μαργαρίτα. Όχι, να σου πω. Ξεκινούν όλα που τα λόγε. Να σου πω κάτι. Φεύγει ο Χριστόφορο που είχατε μια πολλά μεγάλη συνεργασία και χρονικά και νομίζω ότι σαν συναισθηματικά ήσαν σταθεμένοι μαζί του. Και γενικά, ό,τι χτίστηκε στον κεραυνό τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κύριο πρωταγωνιστή. Φεύγει και για Τζίνον μια σπουδαία εμπειρία σε ένα από τα μεγαλύτερα προαθλήματα του κόσμου. Άρα δουλεύει και για Τζίνον. Ναι. Καλά, ναι, ναι. Ότι μπορεί να έφυγε, μπορεί να επώνεσαι. Ειδικά την πρώτη περίοδο. Ο χωρισμός. Την πρώτη περίοδο φαινόταν ότι ήταν κερδισμένο. Ήταν κερδισμένο σίγουρα παραπάνω από εμά. Θα ξεκερδίσει την Μακάμπη, νομίζω. Μόνο και εδώ. Εννοείται. Και έρχεστε εσεί σε έναν ντόμινο εξελίξεων που όπω είπε και ο πιο φανατικό παδό σα, ο Λάζαρο, ότι ήταν. Θυμίζετε ποδοσφαιρικό Ερμήν. Τέσσερι προπονητέ για να φτάσετε στο. Γεια σα, είμαι ο Νίκο Στυλιανού, καλαθοσφαιριστή του Κεραυνού.
πρόσφατα πρωταθλητής, οπότε είμαστε με χαρούμενη διάθεση γι' αυτό. Δύο από εσάς θα κερδίσουν δωροκουπόνι 50 ευρώ για να έρθουν να φάνε στο Por Favor. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι follow στο Instagram το Por Favor και να στείλετε μήνυμα κεραυνός. Κακιούζιν και ακόμα και όταν έχει τον Κακιούζιν πρέπει να κάτσει ο Βασίλης. Πρέπει να κάτσει ο Βασίλης. Η σειρά ήταν Χριστόφορος, συμπληρωματικός Ματσεντίδης, ο Καλαμπάκος, ξανά ο Ματσεντίδης, Κούνας στο κύπελλο. Ο Κούνας που ήταν δαμέ, αλλά δεν τα καταφέρει. Είχαμε μια τηλεφωνική ημερία, δυστυχώς δεν βολεύτηκε καλά η ώρα. Οπότε έχουμε τον δύο lowest points της ομάδας. Και οι δύο με τους τραυματισμούς σας, νομίζω εσείς στον Παραλίμνη χτύπησες. Εγώ στο παιχνίδι με τον Παραλίμνη στην παράταση έπαθα τη θλάση. Και εσύ ήσουν ήδη... Και εγώ ήμουν ήδη τραυματίας. Σου ζουλισμένοι. Εγώ είχαμε κάνει τη διάγνωση του Fracture την προηγούμενη μέρα πριν την πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, παίζαμε ήδη Τρίτη. Είχαμε επιστρέψει Τετάρτη. Το παιχνίδι στον Παραλίμνη πάντως ήταν Δευτέρα. Δεν είναι έτσι που ήταν. Επιστρέψαμε Τετάρτη από Εστονία, αφού ήμουν μπήκα νοσοκομείο, εγώ ήμουν μπήκα στην Τρίτη. Την Κυριακή ήταν το παιχνίδι, γιατί Σάββατο ήρθα γήπεδο εγώ. Εντάξει, που σημαίνει ότι Πέμπτη Παρασκευή πρέπει να πει να κάνω το X-ray εγώ και πράγμα το σπάσιμο και που τότε μετά ήταν... Μιλώντας για δύο lowest points, εγώ νομίζω παραπέμπω στα δύο δευτερόλεπτα τελευταία... Ύστερα να πάμε στην τελευταία φάση. Κάτι με να κάνουμε build up. Δεν ήταν lowest points, να μπορούσε να ήταν. Να μπορούσε να ήταν. Να μπορούσε να ήταν, αλλά... What if σενάριο δεν πεφάλλει. Ήταν κάτι παραπάνω νομίζω. Να κάνουμε build up για να φτάσουμε, γιατί νομίζω ότι η χαρά της κατάκτησης του προαθλήματος σίγουρα έχει να κάνει μια χρονιά το πόσο δύσκολα φκένει. Γιατί μια χρονιά που ήταν να κάνετε cruising και να διαλύσετε σε εισαγωγικά τους αντιπάλους σας, νομίζω ότι θα το χαιρεστούν τόσο πολλά όσο... Σίγουρα, η επιτυχία είναι ακόμα πιο σημαντική και νιώθεις την λίγο πιο έντονα. Ειδικά αν περάσεις, και βασικά με όλα τα πράγματα στη ζωή, αν περάσεις από κάποιες δυσκολίες και συνεχίσεις και προσπαθείς. Παρόλο που φαίνεται, ξέρεις, το φως στο τέλος του τούνελ, αλλά συνεχίζεις γιατί εσύ πιστεύεις, το βλέπεις την εικόνα μες στο μυαλό σου. Εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που είσαι γύρω, που είσαι αναστρέφεσαι μαζί τους, που δουλεύεις μαζί τους και συνεχίζεις και προσπαθάς για κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν, αλλά μόνο εσύ το βλέπεις. Έτσι και στο τέλος και όντως δείχνεις σε όλους τους που πιστεύεις εξ αρχής και κερδίζεις το, τότε... Πόσο βοηθά το κλειστό community που υπάρχει στον κεραυνό, γιατί εντάξει είναι μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ που μπορεί π.χ. στην προπόνηση να έρθουν και οπαδοί να σου παραπονεθούν ή μετά από έναν παιχνίδι να έχεις αντιδράσεις. Αντί πάμε και εμείς, ρε, είναι καταλαβαίνει. Εν τούτον που θέλω να πω. Πάμε και εμείς σε προπονήσεις, ρε, φίλε. Εν τούτον που θέλω να πω. Μπράμαστε 3-4, αλλά πάμε, δεν είναι καταλαβαίνει. Γι' αυτό, για να έρθω σε σέναν τώρα, γιατί έρχεστε, ας πούμε, και οι οπαδοί σας ουσιαστικά φίλοι σας, είσαστε σαν οικογένεια, είναι τέτοια κλειστό το community. Οι φίλοι μας, τα παιδιά των ακαδημιών που έχει πολλούς. Οπότε πόσο βοηθάει, πόσο πιο δύσκολο είναι το πράγμα. Να έχεις έναν κλειστό community στο οποίο πρέπει να... Έχει τα καλά, έχει τα κακά. Ναι. Δηλαδή, όπως όλα τα πράγματα, υπάρχουν καλά, υπάρχουν και κακά. Εννοείται πως δεν καταφέραμε να έχουμε ατμόσφαιρα όπως είδαμε στο ΑΠΟΕΛ, στην ΑΕΚ. Ναι. Αλλά ξέρεις ότι ο κόσμος που βλέπεις είναι πάντα δίπλα σου. Είναι πάντα δίπλα σου, στα καλά ή στα κακά. Ναι, τούτο είναι το λάθημα λίγο. Και ήταν και μια λάζαρε εξόρμηση, ίσως η μεγαλύτερη σε όγκο που εσύ που είσαι πολλά χρόνια. Υπόθηκε ότι ήταν η μεγαλύτερη εξόρμηση, αν και διαφωνώ. Θυμάσαι κάτι πιο παλιά. Σίγουρα η μεγαλύτερη εξόρμηση ήταν ο τελικός κυπέλλου, δεν τα αποκαλάμε σκρολογίες, με την ΕΘΑ που χάσαμε στον τελικό του κυπέλλου. Στο Κίτιο Μπαλέ. Στο Λευκόθεο. Λευκόθεο. Στο Λευκόθεο. Είναι εξόρμηση το Λευκόθεο. Κοιτάξτε, εντάξει, εκτός έδρας. Εκτός ο Λευκοσίας, ναι, εξόρμηση, εκτός Λευκοσίας σίγουρα ήταν η μεγαλύτερη. Νομίζω από 300 και πλέον άτομα, περίπου κάπου τζαμέ. Τα τελευταία 8 που είμαι εγώ στον κεραυνό ήταν σίγουρα. Σίγουρα ήταν η μεγαλύτερη εξόρμηση, ναι. Τα τελευταία 8. Αλλά είχε παιχνίδια που είχαμε πραγματικά αρκετό κόσμο στις κερκίδες. Αλλά σαν εξόρμηση, ναι. Κοίταξε, να σε διακόψω πριν συνεχίσεις. Φέτος, και επειδή ευκήκα και εγώ δημόσια και είπα το, πραγματικά ο κόσμος του κεραυνού φέτος δεν έφυγε την ομάδα μόνη της. Του δεν ήταν να πω. Γενικά, εγώ νομίζω ότι και σίγουρα η δική μας φιλάθλη, αλλά γενικά ο κόσμος είχε ανάγκη να πάει στο γήπεδο. Μετά τα δύο χρόνια που ήταν η πανδημία, είχε ανάγκη να έρθει στο γήπεδο. Θυμούμαι πριν να αποφασίσουν οι οργανωμένοι στο ποδόσφαιρο να επιστρέψουν, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες που έχουν τον όγκο, ότι ήταν τζίνον το παιχνίδι του φούτσαλ. Πάλι ήταν στο Λευκόθεο, ο τελικός από ΕΛΑΕΛ, που έκαμε ένα απίστευτο παρουσίαν ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Πολλοί ερωτηθήκαν και για την κάρτα φιλάθλου, γιατί
Νομίζω ήταν λίγο πιο light τα μέτρα την νύχτα και πήγαινε πάρα πολύ κόσμος. Και έδειξε ο κόσμος ότι πεθυμά το. Και ακόμα και στο ποδόσφαιρο και τώρα και στο μπάσκετ. Γιατί στο μπάσκετ είδαμε, εντάξει, αν ξέρεις την ένωση που ήταν που εμπιστεί και γεμίζουν το παλατάκι τους. Και μπορείτε σε ευχαριστήσεις εκπλήξεις του προαθλήματος, να μου πείτε και εσείς στη συνέχεια. Νομίζω ότι και σαν αθλητές αλλάζει και το level, αλλάζει και η διάθεση να πάει παίξει. Κάνουν και το παραλίμνη τη μεγαλύτερη εξόρμηση οπαδών φέτος. Σε ημιτελικούς με το Κίτιο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Που ακούγονταν παραπάνω από τους οπαδούς της ΑΕΚ σε κάποιες φάσεις του αγώνα. Πραγματικά όμως. Μα εν τούτον που ζήσαμε παραλίμνη, είτε πας μου στο παιχνίδι που χάσατε εσείς στην παράταση. Ήταν απίστευτο και ήταν μια στιγμή. Κοίτα το παραλίμνη, κάνει το. Αν πάει και ήταν το χάκια του Τρισόκα. Φύγε πάει και το χάκια του Τρισόκα που κατέβηκε. Είναι εκπλήξη πλέον. Είναι κάτι που το καθιερώσασαν. Ήταν εκπλήξη πριν τρία χρόνια. Όχι, εννοείται. Εντάξει, είχαν και μια πολύ καλή επιλογή ξένος στο ξεκίνημα της χρονιάς. Γενικά όμως, τα τελευταία χρόνια. Τελειώνει τετράδα. Δηλαδή την πρώτη χρονιά που ξεκίνησαν την προσπάθεια να τελειώσουν εξάδα και μετά τις επόμενες δύο χρονιές τελειώσαν τετράδα. Για μένα, επειδή λέμε πάντα έτσι ότι η βαθμολογία λέει ότι ψέματα και το παραλήμνη δεν πάθει τέταρτο, εγώ είδα και λέω ότι εντάξει, τις πρώτες τρεις δεν τις ξεχωρίζω. Δηλαδή πιστεύω ότι είσαι σε έναν επίπεδο παρόμοιο, αντίστοιχο. Μία νίκη πάνω. Μπράβο, μπορούσε να οποιοδήποτε να τελειώσει. Εμείς αγγιζήσαμε το τελευταίο παιχνίδι στην ήμασταν πρώτοι. Τελικά ήμασταν τρίτη. Χάσαμε την ισοβαθμία μετά από έλεγε λόγω διαφορά πόντων. Ναι, ναι, οπότε ήταν τριπλή ισοβαθμία. Ήταν τριπλή ισοβαθμία. Και έρχεσαι εσεί πρώτοι, τρίτον από ελ. Ναι, τούτο θέλω να σου πω ότι τούτο που κατάλαβα ουσιαστικά είναι ότι αν εξαιρέσω την action και ραμνό που φάνηκε στου τελικού ότι είχαν του πιο ποιοτικού Κύπριου, γιατί για του ξένου νομίζω ότι υπάρχει ένα range στην Κύπρο καλού κακού ξένου, αν και κάποιοι μπορεί να ξεχωρίσουν που δεν το ξέρει. Οι ομάδες με τους καλύτερους Κύπριους ήταν στην πρώτη τετράδα. Ή τουλάχιστον οι πιο γεμάτες ομάδες με τους Κύπριους. Πιο γεμάτες νομίζω. Και εσείς νομίζω και τα παιδιά της ΑΕΚ που τα τελευταία πέντε χρόνια πάτε τελικούς. Νομίζω βλέπετε όλες στην εθνική συναντιέστε ότι εσείς είσαστε ουσιαστικά του τη στιγμή. Ναι, 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 ναι. Στο πικ αν θέλεις. Μπορεί κάποια παιδιά να έρχονται από πίσω όπως του Παραλιμνιού ή της Ομονίας. Κοίτα, ή του Απόλλωνα. Χρειάζεται σε πολύ νεαρή. Σε πολύ μικρή ακόμα παραπάνω παίχτες. Ναι. Θέλοντας και εμείς, ο κορμός σου, ο βασικός κορμός σου, πρέπει να είναι Κυπρέοι σου. Με τα νέα δεδομένα. Με τα νέα δεδομένα, με το. Και τότε που ήταν 6 ξένοι, τότε που ήταν 7 ξένοι. Αν δεν είσαι στου 3 του Κυπρέου τουλάχιστον, που είναι μέσα στο rotation, λέω 3, γιατί είσαι σίγουρα 4 και 5. Αλλά αν δεν είσαι τουλάχιστον τζίντου του 3-4 πρωτοκλασσάτου Κυπρέου που θα ήταν ο κορμό τη ομάδα, δεν μπορεί να διεκδικήσει επιτυχίε χωρί τζίντου Κυπρέου. Και τούτον, και έρχομαι στην επόμενη, γιατί από ό,τι πρόσεξα νεαρά παιδιά, οι Αμερικανοί, σχεδόν rookies στην Ευρώπη σίγουρα και κάποιοι άλλοι πρώτη φορά έξω από το σπίτι. Νομίζω ότι, να μας πει ο Λάρη που το πλευρά της διοίκησης, μόλις καταπηκεί το νάτσο του, ότι νομίζω ότι είναι ένας δύσκολος τρόπος να εγκλημαντιστούν όσο και πολλοί είναι Κυπρέοι, τόσο και εύκολα να εγκλημαντιστούν οι ξένοι, ναι. Ναι. Γιατί θέλουν και ένα ψήλο, θέλουν και κάποιον να τους πάρει κάπου, θέλουν και κάποια... Και το πώς είναι να τους αντιμετωπίσουμε. Είναι μόνο να είμαστε αρκετοί, είναι το πώς είναι να τους αντιμετωπίσουμε. Καρκιό Λάρης δεν έχει καμιά σχέση με τη διοίκηση, ειδικά φέτος. Όχι, επέρασες όμως. Έρχομαι ήρθα καθαρά με τη ιδιότητα σαν φίλαθλος. Του οργανωμένου. Εντάξει, αμέσως ξεκινήσουν κάποιοι για παπαγαλάκια, για μισθοφόρο, για πιόνι και απλά έτσι να το... Είσαι γνωστόν πιόνι. Ναι. Λοιπόν, πώς νοιάζεται με τους... Κοίτα, να σου απαντήσω. Με τους ρούκκις Αμερικάνους. Οι Κυπρέοι σου εντζίνοι μπορεί να μεταφέρουν την κουλτούρα που έχεις σαν ομάδα. Ναι, αν κάνεις σωστά τη δουλειά και έχεις τον κορμό που αναφέραμε πριν και οι Κυπρέοι σου καθρεφτίζουν την κουλτούρα σου και την νοοτροπία που έχεις σαν ομάδα που να έρθουν οι ξένοι, γιατί έρχονται μισθωτοί ένα χρόνο, δύο χρόνια, ναι. Πολύ εντζίνοι μπορεί να μεταφέρουν την κουλτούρα στους. Οι πλειστοί για διακοπές. Οι πλειστοί για διακοπές, αρκετοί που ζουν για διακοπές. Αλλά είναι οι Κυπρέοι που να μεταφέρουν την κουλτούρα στους ξένους. Εν τούτο πιστεύω και το τι σημαίνει ένα κλαμπ. Ναι, και τι σημαίνει ένα κλαμπ που είναι οι αξίες σου σαν ομάδα, που είναι για μένα. Τα πάντα. Τα πάντα είναι να περάσουν από εμάς. Και επειδή θυμάμαι και εγώ τα πιο παλιά χρόνια που ήμουν πιο κοντά, που έπαιζα και βλέπα, έρχονταν τότε πιο ποιοτικοί ξένοι και τι είναι βελτιώναν τους Κυπρέους. Νομίζω τώρα έρχονται όλοι σε έναν πιο. Σίγουρα είναι πιο ταλαντούχοι οι Αμερικάνοι που έρχονται, γιατί κυρίως είναι Αμερικάνοι. Αλλά εσείς είσαστε σε ένα level τώρα με την εμπειρία σας που ίσως να ισορροπείτε κάτι. Επειδή πριν είπες ότι διαφορές. Έχουμε τους καλύτερους ξένους οι πρώτες τρεις ομάδες. Συμφωνώ. Νομίζω ήταν, μαζί με την Ένωση. Ναι, αλλά νομίζω ότι οι ξένοι θα φανούν όταν έχουν καλούς Κύπριους. Όχι, για τους Κυπρέους που δεν ήξερα να κάνω. Τουλάχιστον εννοούσα για τους Κυπρέους. Δεν ήξερα αν είπα λάθος. Επειδή κάτι είπε για τους ξένους γενικά. Ότι είχαμε. Όχι, είπα ότι ήταν πάνω κάτω ισορροπημένο στο επίπεδο των μεγάλων ομάδων. Συμφωνώ ότι. Και λόγω budget να φέρει καλύτερους παίκτες κτλ. Αλλά οι ξένοι θα φανούν όταν θα έχουν και καλούς Κύπριους δίπλα τους. Ναι.
Η σειρά του τύπου τράβησε πέντε παιχνίδια, εντάξει, είναι η χαρά του φιλάθλου, τον Game 5, τον Game 7 στο NBA. Του φιλάθλου. Αλλά του παίχτη, του παίχτη, έβλεπα χασούλους. Θυμούμε έναν, μια ατάκα του, Ty Lue στο Cavaliers Warriors, ερωτήσαν τον προπονητή των Cavaliers για τους τραυματίες. Και είπαν τους είναι όλοι τραυματίες και όλοι θα παίξουν. Ήταν κάπως έτσι η ιστορία για εσάς, στις δυο ομάδες. Όταν μια χρονιά πάει σχεδόν 10 μήνες, φτάσεις στα τέλη του Μάη, για να παίζεις τελικούς και πάεις, συγγνώμη, και παίζεις με μια ομάδα όπως την ΑΕΚ, όπως τον Κεραυνό, που δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Ναι. Κουβαλάς τραυματισμούς που θέλοντας και μη μπορείς να τους λάβεις υπόψη. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσαρμογών σε έτσι παιχνίδια, ξέρω ότι τώρα πάτε πέντε φορές τελικούς μαζί, εσείς ήσουν και τις πέντε συνικό. Τη μία χρονιά έλειπα, ήμουν εξωτερικό. Τέσσερις. Χρονιά που χάσα. Η χρονιά που το πήρε η ΑΕΚ 3-0, ήμουν στο εξωτερικό. Άρα, άμα έρχεσαι να παίξεις μια ομάδα που εντάξει, αλλάσουν οι Αμερικανοί, αλλά ήδη συνάντησες την τουλάχιστον δύο φορές μέσα στη χρονιά, εν το πέμπτο παιχνίδι, πώς μπορεί να αλλάξετε, πόσο καλύτερα μπορείτε να τους μαρκάρετε. Στο πέμπτο παιχνίδι. Τίποτε. Ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι. Αλλάσεις στο δεύτερο, στο τρίτο. Στο πέμπτο δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ξέρεις τι έχουν να κάνουν, ξέρουν τι έχεις να κάνεις. Τι είναι που χρειάζεται το πέμπτο παιχνίδι είναι ψυχικά από θέματα, τίποτα. Ναι. Και τούτον το πέμπτο παιχνίδι νομίζω μπορεί να πάει either way. Αν και λίγο ο Κορονίδης επειδή να το κλέψει, όχι με το τελευταίο σουτ. Με τα δύο προηγούμενα. Τσάι, πώς νιώθεις. Σίγουρα, όσο πέσει το lead, όσο πέσει και το βάρος. Αν το χάσεις... Εντάξει, αν νιώθεις, δηλαδή βλέπεις τον πίνακα, είσαι πάνω 6 πόντους με ούτε ένα λεπτό. Εντάξει, μόλις μπει το πρώτο, λες αμάν, λες να το χάσουμε. Ναι. Εντάξει, νιώθεις ότι άμα το χάσω, δεν θα το ξεπεράσω. Ναι, θα το ξεπεράσω. Ήταν πιο δύσκολο νομίζω να το χάσετε εσείς. Όπως εξελίχθη ο πέπτος τελείως παρά ο Ιάκ. Όταν είδες τους 6 να πάνε 0, οι 6 να γίνουν ισοπαλία. Και να χάσουν και την ευκαιρία που χάσαμε τον Κορονίδη. Και το θέρνοδε, στα 4 δεύτερα. Ναι, ήταν μόνο στο Σιζόμπολ. Μάλιστα. Οπότε όταν βλέπεις το 6 να γίνεται ισοπαλία, να πιένεις παράταση σε εκτός έδρας αγώνα, και πάλι το 6 να ξαναγίνεται 2, σίγουρα νιώθεις ότι ίσως τα πράγματα πάνε να σκουρίνουν και να στραβώσουν. Αλλά εγώ προσωπικά να σου πω να έχει ένιωθα πολλά καλά στη θέση που είμαστε, είτε επειδή πήγαμε παράταση, είτε όχι. Στα πρόσωπα της ομάδας μας έβλεπα ότι υπήρχε η θέληση και απέναντι έβλεπα κούραση. Έβλεπα ότι απλά περιμέναν να γίνει κάτι για να καταφέρουν να κερδίσουν. Ήρθαν πολλά καλά. Και το κάτι ήταν ο Κορονίδης. Ήρθαν πολλά καλά. Βρέθηκε. Ήρθαν λιποθύμηση. Εγώ ένιωθα πάρα πολλά καλά. Να πεθάνουμε, Μίτσο. Να σου πω κάτι, ένιωθα ότι κάτι που πολλές φορές κάνει regret ένας παίχτης. Είπε το Τζον Τζόκοβιτς, έχτες που χάσε μόνο να δω, λέει ότι εδώ κάτω ότι είχα έχασα, ήταν καλύτερος μου. Νομίζω ότι και οι 20 που αγωνιστήκατε όσοι ήταν, νομίζω δεν πήγαινε κάποιος σπίτι με regret. Νομίζω κανένας. Εμπορούσε να κερδίσει. Ήταν κάτι που είπαμε στη μετάδοση στην ραδιοφωνική με ο Λίνον τον Γαβρίλ και τον κόουτς τον Κουκούρη είναι ότι οκ, εμπορούσε, πρέπει να κερδίσει κάποιος. Είναι ένα παιχνίδι που ο ένας εμφανίστηκε και ο άλλος. Απλά πρέπει κάπου να πάει ότι... Και πιέσαι το τελευταίο σούτ, το πόδι δεν μπορεί. Τι άλλο να γίνει. Και ωραία, το τελευταίο σούτ και μείναμε όλοι οι παλαβοί για ένα δευτερόλεπτο ώσπου να πάει μπάλα στο καλάθι. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, ειδικά. Συνήθως μέσα στη χρονιά και στα play-offs ακόμα, κάθε παιχνίδι είναι να γίνει ανάλυση μετά. Ναι. Να πας στο γήπεδο, να μπεις στο βίντεο, να κάνεις ανάλυση του παιχνιδιού. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν θα γίνει καμία ανάλυση. Δηλαδή τελειώσαμε, δεν το ξαναείδαμε. Αν κάτσω να δω σήμερα το παιχνίδι σπίτι μου, ήρεμος, χαλαρός, νομίζω ότι να αλλάξει πλήρως η εικόνα μου για το παιχνίδι. Μπράβο. Γιατί σίγουρα τα δύο τρίποντα που εφάμε τον Κορονίδη δεν ήταν τυχαία ευρέθη. Είναι ο Κορονίδης. Έκαναμε λάθη. Να πεις αν μπορούσα να κάνω έτσι. Αν δεν έκανα λάθος, ήταν να τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί να πήγαινε στους 10. Οπότε, επειδή δεν μπορείς να το αναλύσεις, γι' αυτό λες ότι νιώθεις ότι έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα το καλύτερο μου, πάω σπίτι ήρεμος. Αν κάτσεις να το αναλύσεις, σίγουρα να βρεις φάσεις που να μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο. Ναι, αλλά αν έχεις άλλη ευκαιρία. Ναι. Τον Game 5. Οπότε γι' αυτό αφήνεις το και θα ασχοληθείς. Πώς εξηγάτε τις διαφορές, τις μεγάλες, τα πράγματα της άρχης. Και αν ήταν μόνο στην Κύπρο, το NBA να βάλεις στους Celtics με τους Miami, νομίζω 5 παιχνίδια πήγαν από τα 7 στο συν 20 σε κάθε φορά.
Το ίδιο και στον Dallas Warriors, το ίδιο και στο Warriors με τον Morant, με τους Grizzlies. Πώς το εξηγείτε τον, που είναι δική σας, τι σας τα μέσα στο γιο. Να σου πω τι πιστεύω. Οι κοσάρες στη Λάμνακα, οι κοσάρες στο Στρόβολο. Καταρχάς, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν οι κοσάρες. Όχι, ήταν πιο κλειστό, αλλά ξέφυγε μετά. Το πρώτο παιχνίδι μπορούσε να τελειώσει σε διαφορετικά. Καλύτερα. Εύκολα μπορούσε να τελειώσει διαφορετικά. Ναι, εύκολα. Τι νόμο πιστεύω είναι ότι γενικά υπάρχει μια άνεση όταν παίζεις στην έδρα σου. Γενικά, είναι το γήπεδο που προπονιέσαι, είσαι πιο εξοικειωμένος. Γενικά, η εικόνα είναι κάτι που είσαι συνηθισμένος να βλέπεις, οπότε και οι αυτοματισμοί σου είναι λίγο πιο εύκολοι. Αλλά εκείνο που παρατήρησα εγώ στη δική μας τη σειρά τουλάχιστον ήταν ότι η κάθε ομάδα στην έδρα της επέβαλε το δικό της ρυθμό. Και για μένα που έφυγαν, για μένα που υπήρχαν οι διάφορες στα σκορ, ότι στα παιχνίδια στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ επέβαλε το δικό της το ρυθμό, εκείνο που συζητήσαμε και πριν, το πιο set game, το πιο 5-on-5 game, το half court game, ενώ όταν παίζαμε εμείς στο Στρόβολο, πηγαίναμε στο πιο up-tempo game, στο πιο ανοιχτό γήπεδο, transition game. Και νομίζω ότι η μεγάλη σας νίκη είναι ότι καταφέρετε να τους κερδίσετε σε κλειστό παιχνίδι. Γιατί και στις μεταδόσεις που το παρατηρούσα το πράγμα, συνήθως η ομάδα που είναι πιο καλά είπαν το παιχνίδι στο 5-a-side, το 5-αντιον-5. Έτσι και πιο έτοιμοι στο κλειστό, ναι, στο πιο κλειστό. Και γι' αυτό ήταν και το φαβορί είναι η ΑΕΚ στον τελικό. Ναι. Γιατί σε γίνονται στιγμές που ανέκαθεν όλη η τελική. Νομίζω και η εμπειρία ήταν με την πλευρά. Ναι, η τελική συνήθως, ειδικά όταν πάει στον τελικό, τον τελικό, το παιχνίδι ήταν κλειστό. Δεν μπορώ να σκεφτώ παιχνίδι που ήταν κλειστό σε έτσι τελικούς. Οπότε η εμπειρία σε γίνονται στιγμή, σίγουρα έχει το πλεονέκτημα. Εντάξει, η Μαργαρίτα. Το αλκοόλ είναι αρκετό για να φύγει το τράκ σου από την καμέρα. Για να ευχαριστήσουμε και προφαβόρ που σε κανόνισε. Έχω λίγο θέμα με σέντρο φαντέσιον, έχω λίγο πρόβλημα. Εντάξει, να ξεπεράσουμε. Κοίταξε, ο Σάιμον λέει ότι η ΑΕΚ ήταν το φαβορί. Τώρα, κατά πόσο ήταν φαβορί η ΑΕΚ. Είχε το πλεονέκτημα. Στα χαρτιά ίσως να ήταν φαβορί. Πάντως μπορώ να σας πω εγώ ότι ο κόσμος, όπως το βίωσα εγώ την ημέρα του τελικού, ίσως ήταν ο μόνος τελικός που επέζαμε που όλοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν, μιλώ για το Game 5, που οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την ομάδα, όλοι είμαστε χαλαροί. Ναι, νιώθατε ότι... Νιώθαμε confident... Ότι η ομάδα έκαμε ότι ήταν να κάνει, έφερε του τζαμέ και τζαμέ κάποιος να πιάει. Δηλαδή τα vibes που πιάναμε είμαστε ήταν πραγματικά confident. Κερδίσαμε το Super Cup, κερδίσαμε έναν κύπελο, φτάσαμε σε Game 5 με μειονέκτημα έδρας, οπότε αν χάσεις... Δεν υπάρχει αποτυχία σε εισαγωγικά. Εντάξει, μιλούμε εκτός έξω από τους παίχτες, τους προπονητές κτλ. Εμείς προφανώς δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι δεν θεωρείται αποτυχία. Για εμάς, άμα χάσει ένα παιχνίδι, είναι αποτυχία. Εκτός του, είχατε και το πιο δύσκολο πρόγραμμα για μένα. Εκτός των κυπελών που είχατε πέσει των τελικών, ήταν τέτοια εκκλήρωση που εκείνος που ήταν να πάει από την πλευρά σας ήταν το φαβορί. Και το άγχος ήταν στην ΑΕΚ, νομίζω. Ειδικά στο κύπελλο, ένας τελικός. Έχεις πώς να εντάξει, να σου πω, συμφωνώ με τον Μπλες, αλλά οι άλλοι ήταν έξι παίχτες. Εντάξει, ναι, εννοείται. Νομίζω ότι έναν παιχνίδι όσο πιέντε, και πολλά βλέπεις τους ξένους, τους Αμερικανούς, τους εγκουράζονταν, ήταν και πολλά καλά ο Πιτάκας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά δυναμικότητες, ο τελικός ήταν ο μη τελικός. Ακριβώς. Όσον αφορά δυναμικότητες. Βασικά ήταν τσίντο ζευγάρι. Όχι, δεν κερδίζει. Και με τα θέματα και τα προβλήματα που προκύψαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω ότι κατακτήσαμε και το κύπελλο. Δηλαδή να χάναμε το πρωτάθλημα, η χρονιά θα ήταν επιτυχημένη για τον Κεραυνό. Μα με τούτον το vibe που νομίζω πιάτε και στον τελικό, ίσως να ήταν και ένα πλεονέκτημα. Ακριβώς. Κοίτα, το mental κομμάτι. Ίσως, εν τόν που πει ο Νίκος, έξω από τα αποδητήρια υπήρχε τούτη φιλοσοφία, ας πούμε, τούτη ιδέα. Αλλά μες στα αποδητήρια δεν υπήρχε... Μες στα αποδητήρια γράψαμε πάνω στον πίνακα τους τελευταίους τρεις μήνες με permanent μαρκαδόρο ότι ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Μα είναι και κάποιον που παίζει σε δουλειές ομάδες. Θέλω να σου πω ότι δεν πιέναμε με το mindset ότι okay, παιδιά, πιάσαμε το κύπελλο, πιάσαμε το Super Cup, φτάσαμε τελικούς, είμαστε happy. Εμείς ήμασταν, ξέραμε ότι παιδιά να πάμε τελικό, να πρέπει να πιάσουμε το πράγμα. Σαν να αλλάξε τον DNA μας, ξεπεράσαμε την DNA, γιατί να είμαι ειλικρινής, είχαμε έτσι μια λουζερίτιδα που μας διακατήχε. Σαν τέγγι outsider. Κοίταξε, περάσαμε και χρόνια νοβρίας πολλά. Ωραία, από το 2015. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να σας πω κάτι που μου έφκαλε. Να σας πω κάτι που μου έφκαλε σαν εντελώς μακριά. Δηλαδή, για να μην παρεξηγηθώ, μπορεί να πω κάτι άγκυρο. Αλλά ήμουν έξω από το Κυπριακό μπάσκετ. Το σκορ, να δω έναν τελικό, για παράδειγμα, κάποια λεπτά που είναι action, αλλά εντελώς μακριά. Η περσινή χρονιά φάνηκε μου ότι mentally, εντάξει, είχε και ο κόσμος, ήταν λίγο διαφορετικά, και τα γήπεδα. Ότι ήταν πιο δυνατή που σας στο φινάλε και ο τρόπος που σας κερδίσαν και στο... μετά όσα προβλήματα είχατε στο ξεκίνημα της φετινής ίσως να πιάσαν ένα momentum λίγο διαφορετικό το οποίο αντιστράφηκε με την εικόνα της ομάδας της δικής σας μπαίνοντας πιο βαθιά.
υπήρχε τούτο το πράγμα, ότι χάθηκαν κάποια μάτς που έπρεπε να χαθούν. Φέτος. Ναι, στην αρχή. Στην και αρχή. Πέρσι ο τελικός ο πέμπτος. Κοίτα, ο τελικός ο πέμπτος προφανώς. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να χαθεί. Έπρεπε γιατί να μιλούμε από την πλευρά του κεραυνού. Το ίδιο είναι να σου λένε και οι παίχτες της ΣΑΚ. Σίγουρα, ειδικά μες στο Στρόβολο, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει η ιδέα από το μυαλό ότι είναι παιχνίδι που είναι OK να χαθεί. Σε καμιά περίπτωση. Στην αρχή της χρονιάς όμως, δεν μπορείς να λες για παιχνίδια που δεν έπρεπε να χαθούν ή έπρεπε να χαθούν. Ειδικά άμα είναι στον πόντο. Ναι, μέσα σε μια χρονιά. Στην αρχή της χρονιάς, ειδικά, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ένα σουτ, ένα λάθος, μια άμυνα μπορεί να κλείνει ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν που δεν μπορεί να δείξει ακριβώς τη δυναμική της ομάδας. Ναι, μιλούμε για regular season. Ναι. Μιλούμε για εν η περίοδος που η ομάδα πρέπει να περάσει τα σκαμπανεβάσματα, τις δυσκολίες. Τις ήττες, τις καλές νίκες, τις δύσκολες νίκες. Εντζήνων μπορεί μαζί την ομάδα και πόσο μάλλον σε μια ομάδα όπως τη δική μας που για να λέμε την αλήθεια, που άποψη οριμότητας μπασκετικής και εμπειρίας δεν είμαστε τόσο ψηλά σε εκείνη τον πύχη. Πιάσατε κάποιες βοήθειες φέτος που θυκείο παιδιά να κάνουμε ειδική αναφορά που για μένα ίσως και να ήταν μη αναμενόμενο, όχι χωρίς να θέλω να μειώσω την ποιότητα τους σε ένα ρόστερ που να πιάσεις να δεις, να πεις ποιοι είναι να προσφέρουν π.χ. κοντά 30 πόντους στον ημιτελικό με το Αποέλ, έφθανε ο Τίνγκας και ο Πασάλης. Αλλά ήταν Τζίνι που ήρθαν. Σκευάζοντας ονόματα μόνο. Ναι, εννοείται. Οπότε, θέλω να σας ρωτήσω πώς τους ζήσατε. Δηλαδή, έκαναν και έναν outcome πολλά ωραίο, ο και ο Τίνγκας, με το θράσος που μιλούσαμε εκτός αέρα που το χαρακτηρίζει. Και ο Πασάλης στην παράταση έρχεται, επειδή είμαστε ο coach Κουκόρη που είναι παίχτης του, έρχεται με 4 πόντους, με δίσκο, ειδικά το πρώτο πάλι καρίσον τελείωμα, το δεύτερο ήταν ωραία πάσα. Και μόνο στην παράταση του Game 5 ο Πασχαλής. Όχι, και στον τελικό του κυπέλου. Απέναντι σε ένα θεωρητικό μίσμαχ, όχι θεωρητικό, ουσιαστικό μίσμαχ που είχατε στους ψηλούς, γιατί ο White ήταν πολλά επιρρεπής. Δηλαδή σχεδόν έπαιζεται πάντα χωρίς το White. Ένα παιχνίδι έπαιξε ο White στο Στρόβολο Φουλ και ήταν ο καλύτερος. Γενικά στο Στρόβολο ήταν πιο δυνατά τα παιχνίδια. Και οι διαιτητές αφήσαν πιο σκληρό παιχνίδι. Δηλαδή, οι δύο ομάδες μαζί στο Στρόβολο είχαν 25 βολές σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Είχαν πολλά φάουλ. Στην Λάρνακα είχαν 60. Ναι, στο Game 5 θέλετε να παίξετε όμως, να κάνετε κάθε φάουλ. Προφανώς εμείς τακτικά στοχεύσαμε κάποιους παίχτες που θέλαμε να τους βάλουμε στις βολές γιατί ξέραμε ότι ήταν χαμηλά τα ποσοστά τους. Ναι. Που γίνεται σε όλες τις σειρές. Εντάξει, αλλά χαμηλά ποσοστά στο 50% νομίζω ήταν και λίγο έξω πραγματικό. Δηλαδή, επειδή μίλησα λίγο με τους προπονητές της ΑΕΚ, τον Νικόλα, τον Στέγιο. Αν δεν περιμένεις το Σιζόπουλο να χάσει πιο πολλές για παράδειγμα. Όχι. Χάσει και ο Κορονίδης νομίζω. Ναι, χάσει και ο Κορονίδης. Αλλά βασίζει όμως είσαι πριν πριν. Καταρχάς και τα αυτοί τα παιδιά. Έχασαν τα σούλια στον Goodwin όμως. Έβαλε δύο Goodwin στις 25. Δύο στις 23. Απίστευτο. Ο Φίλιππος και ο Πασαλής δεν υπήρχε ποτέ αφιβολία τουλάχιστον μουσείς που τους ξέραμε και που κάνουμε προπονήσεις μαζί τους για το ταλέντο και την ικανότητά τους. Συνοείται το. Τον είπα για να μην παρεξήσω. Απλά που είναι λίγο πρωτοφανές είναι το πόσο χρόνο πιάσαν και τι καταφέραν να κάνουν μέσα στον χρόνο. Που είναι λίγο πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς νεαρούς να μπαίνουν και να έχουν έτσι ρόλο active μέσα σε μια ομάδα. Συνήθως όμως είναι τούτο που έλεγαν πολλές φορές σήμερα έναν πρωτάθλημα μου και ο Παναθηναϊκός πριν πολλά χρόνια με τον Παπα-Νικολάου του Ολυμπιακού που ήταν πρωταγωνιστής σε μια σειρά μαζί με τον Αλβέρτη που ήταν ο 8ος και ο 9ος παίκτης. Συνήθως είναι τούτο όμως που να πιάνε το πρωταθλημα γιατί οι άλλοι ακριβώς. Ουσιαστικά οι προσαρμογές που γίνονται που είναι αντίβαλη ομάδα. Βασικά εντό που συζητούμε πάντα δηλαδή ότι ναι, θέλει να σου βάλει τρίπον τον Νίκο. Θέλει να δοκίσει. Θέλει να πρέπει να εμφανιστούν κάποιοι άλλοι. Εν τω μεταξύ, ότι θέλει να φύγει. Εγώ, σαν κεραυνό, δεν θα αφήσω τον Σνάιντερ ή τον Ιάκοβο να μου βάλουν 30 πόντου. Μα εγώ οπότε κάποιο άλλο να πρέπει να εμφανιστεί. Σα σχολιαστή που το βλέπω, να σου πω: θέλω να σουτάρει ο Νίκο, θέλω να πάει δεξιά στον Τράιβο Σάιμον. Θέλω whatever να ο Μάλκομ να πιάει τη μάπα στο λόγο. Κάπου αλλού να πάει μπάλα. Κάπου αλλού να πάει μπάλα. Άρα, αν είμαι προσαρμοσμένο, εγώ ένα θεατή, φαντάζομαι μέσα στο μυαλό των προπονητών. Τι μπορεί να γίνει. Σωστό, αλλά μανία ενός τυραννού ρε κουμπάρα από την πια να τη σιουτάρεις και είναι μπορεί. Εξιάς δεν ήταν από τον drive. Αλήθεια. Είναι μικρόβιο το. Μικρόβιο. Εξήγαζε τι είναι τον drive ο άνθρωπος. Δεν κάνει drive. Ας διάγα μια μπάσα μέσα από το γάμι και ας τα πιάνει όλα του ασύνδεσης πρόβλημα. Έκαμε ένα comment στον game αν με το Αποέλ. Είχε ξεκινήσει ένα comeback το Αποέλ και βάλεσε έναν τρίπον τον εναντίον της ροής. Και λέω του coach του Γιάννα Ράπη, έκαμε μαζί με μετάδοση, λέω του το τρίπον τον πραντζό παιχνίδι, στην ώρα της μετάδοσης. Και λέω, δεν περιμένω κάτι στο comment, αλλά ισχύει ότι ας πούμε να το σκεφτείς. Πόσο δεν ήταν η επαφή σας με τον κόσμο, εντάξει το Αποέλ εννοείται ήταν η πρώτη σας
εκτός έδρας δύσκολη. Και ο Απόλλωνας είχε φέρει λίγο κόσμο στο Απόλλωνα. Εντάξει, νομίζω το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, το Λευκόθεο ξέρουμε ότι άμα έχει κόσμο το Λευκόθεο είναι. Εσύ έπαιξες και στο Αποέλ, λίγο σε ένα αρνήλικα. Ήταν στο Ελευθερία όμως τότε. Α, ήταν στο Ελευθερία, ήταν διαφορετικό. Πρόλαβα να δω το Ελευθερία γεμάτο. Πρόλαβες τον τελικό από Ελευθερία, δηλαδή γεννήσουν στο Αποέλ. Ήταν μετά, ήταν τη χρονιά που είχαμε παίξει με την Banvit, το ευρωπαϊκό. Ήταν γεμάτο το Ελευθερία. Και είχατε έρθει με τον αδερφό σου και για το αντρικό, αλλά και για τη φύγη. Έρχεστον βασικά στα παιχνίδια. Προπόνηση κανονικά με το αντρικό, αλλά έπαιζα τα παραπάνω παιχνίδια με το εφηβικό. Ερχόμουν στα ντέρπι του, έστω στο εφηβικό. Ο αδερφός μου ήταν κανονικά στην αντρική ομάδα. Point guard ο Πέτρος. Ναι, κατέληγε κάποια παιχνίδια μαζί μας στο εφηβικό. Και ήταν και λίγα χρόνια πριν ο Ιάκωβος, νομίζω τότε. Είσαι κατέβηκε και ως Λευκόσια. Ήταν όλοι μαζί. Ήταν ο Ιάκωβος πιο πριν, αλλά προλάβαμε την τελευταία του χρονιά στο Απόλλωνα, ήμασταν μαζί. Α, προλάβετε τότε. Τζίνι ήταν κερκίδα. Με την Banvit. Με την Banvit, ναι. Μα τσίνο παιχνίδι νομίζω είναι μπασκετικό που έπαιγαν. Και από Έλλη σου, κεραυνός σου, ενώ στην Λευκοσία. Και την επόμενη χρονιά πάλι με μια τουρκική που είχαμε φύγει εμείς, αλλά νομίζω ότι τέτοια ατμόσφαιρα να ξαναζήσα, ούτε να ξαναζήσω. Τούτα ήταν ωραία. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, φέτος, τουλάχιστον η σειρά με το Αποέλ, ήταν μαγική η κερκίδα. Η ατμόσφαιρα ήταν φοβερή. Ήταν το κύριο, ήταν σωστή. Ήταν, ναι, ωραία. Εντάξει, είναι και μπάντα, επειδή έζησα τους που πολλά κοντά. Σίγουρα. Εντάξει, κάποια ήταν μαζί σωστή. Ήταν πολλά, αλλά να σου πω πολλές φορές ο παίχτης, ρε φίλε. Έτσι, πιάτε πριν και ο Μπαλάλαν τηλέφωνο. Ο Μπαλάλας είπε το και σε συνέντευξη του ότι μετανιώνει για κάποιες συμπεριφορές του. Έτσι είναι, άμα δεν τους προκαλέσεις ρε φίλε. Που καντήσαμε να μιλούμε και με τον Μπαλάλα στα τηλέφωνα, να κάνουμε παρά με τον Μπαλάλα. Αλλά θέλω να σου πω, όχι, μια χαρά είναι ο Γιώργος. Κοίτα, κάποιες φορές παράμε εξαιρέσεις που μπορεί να μην προκαλέσεις. Κάποιες φορές προκαλέσεις και άλλες φορές απλά έχουν... Μόνο και εγώ επειδή είσαι Κυπρέος ή μόνο και εγώ επειδή είσαι... Για διάφορους λόγους. Αλλά φέτος ήταν οκ, ενώ... Ήταν, όσον αφορά τη σειρά μετά από ελ, και μπράβο τους και λέω ότι ξαναπάμε τόσο με τον Νίκο προσωπικά, ότι και την ώρα του αγώνα σε κάποια φάση και εγώ και ο Νίκος κοιτάξαμε στην κερκίδα. Και πραγματικά αυτό που βλέπαμε ήταν απίστευτο. Ήταν, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Θύμισε μας χρονιές πιο παλιές. Περάσαμε και μια διετία που ο κόσμος δεν έχει τόσο πολλά στα γήπεδα. Που σίγουρα ήταν, φάνηκε σας. Σίγουρα, απέζησε σε άδειο γήπεδο. Πραγματικά χάνει την... Ειδικά ήταν κρίμα πέρσι που είχαμε περάσει στο Champions League. Και δεν μπορούσαμε να μην έχουμε κόσμο. Είχαμε το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα που ήταν. Πήραν να γεμώσει. Η μεγαλύτερη επιτυχία. Επιτυχία, ναι, συμφωνούμε για το. Είχαμε το βάρο σου. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση λόγω τη δυναμικότητα των ομάδων που αγωνίζονται. Και στη σειρά με την Nike, να είμαστε με την Nike δικαίοι, υπήρχαν στιγμέ που ήταν τρομερή. Το που έλεγα το comment, το Game Farm ήταν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το που έλεγα το comment ήταν η πρώτη επαφή, η επιστροφή κόσμου. Κοίτα, υπήρχαν στιγμέ στη σειρά με την Nike. Υπήρχαν στιγμέ στη σειρά με την Nike. Που εξέφυγαν κάποιες συμπεριφορές. Δεν ήταν η πλειονότητα του. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα στο γήπεδο όμως. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Πέρσι ξεφύγατε μέσα στο γήπεδο. Πέρσι δεν υπήρχαν. Εντάξει, υπήρχαν. Ήταν καλύτερα. Και νομίζω ότι το μπάσκετ γενικότερα τούν τα άλλα αθλήματα πριν του ποδοσφαίρου. Είναι κλειστά communities. Παίχτες, οπαδοί. Εκείνοι που βλέπουν μπάσκετ, βλέπουν μπάσκετ. Τώρα οι μάζες του κόσμου που να ακολουθήσουν τα από την Ομονία, την ΑΕΛ, τον Απόλλωνα που έχουν το μεγαλύτερο, την ΑΕΚ. Έναν και είναι η συμπληρωματική. Αλλά εσύ, σαν community του μπάσκετ, είμαστε εμείς και εμείς. Είμαστε πόσοι να είμαστε. 2.000, 3, πόσοι να είμαστε. Σαν η μπάσκετική της Κύπρου. Ο κλειστός κύκλος, ας πούμε, της καθοσφαιράς. Που ασχολούμαστε έντονα με την καθοσφαιρά. Ο κλειστός κύκλος της καθοσφαιράς, ναι. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει ο αθλητισμός. Που να μάθει τον μπάσκετ, να έχει την ευκαιρία να πάει να δει παιχνίδι και να πει ότι μ' άρεσε σήμερα το παιχνίδι, μ' άρεσε η ατμόσφαιρα ή γενικά το παιχνίδι που είδα. Τουλάχιστον ξέρουμε να τα φύγουν. Επειδή είδα τους άλλους, είπαμε ότι έρπατος να δοκιμάσουν και είπαμε... Ετέγιωσαν η χρονιά, ρε πέθηκε αφάτη. Μα έχουν άλλα, έχουν διατροφές. Εθνική. Η χρονιά ετέγιωσε, αγωνιστική. Εμείς δεν σταματούμε ποτέ, είμαστε... Φίλε, respect, εδώ κάτω πολύ respect. Γιατί λέει ο Σάιμον, εσπάσε η μούτη μου, λέει, που τα πράγματα, por favor. Και είπε ο Νίκος, ναι, αλλά να τον νιώσει ο σώμα μου. Το δικό μου σώμα, ρε, τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω, ρε Σάιμον, επειδή ξέρω ότι είσαι on tight schedule. Τούτη η πορεία του Νίκου ήρθε που την ΑΕΚ στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είχε ένα βαρύ όνομα ο Νίκος να και ο αδερφός του να υπερασπιστούν. Εσύ είπες μου λέει ένα άλλο διαφορετικό όνομα. Δεύτερη κατηγορία, 23 χρονών, πρώτη κατηγορία, πρώτη φορά. Κοίτα, εμένα πάντα... Ήταν πιο δύσκολο. Ακούγεται μου πιο δύσκολο το δικό σου. Πιο δύσκολο είναι θέμα. Δύσκολο, ούλα δύσκολο. Είναι εσύ. Το θέμα είναι να τα καταφέρεις να φτάσεις. Επειδή εμένα ήταν συνθήκες μου τέτοιες που αγάπησα το άθλημα γιατί ήβρα μια οικογένεια στον Αστέρα. Και εκείνο με μαγνήτησε τόσο πολλά στο μπάσκετ. Ο κόουτς τον Θανάση. Εγώ να φάω, sorry. Κάμα λάθος. Με το κόουτς τον Σοκράτη τον Λαμάρη
και τον Αντρέα τον Ολύμπιο. Okay. Λοιπόν, και επειδή γίνον, εγώ δεν έβλεπα τον μπάσκετ τότε, έβλεπα την οικογένεια. Ναι. Και γίνον με είχε κάνει να αγαπήσω το άθλημα τον μπάσκετ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι όταν εγώ παίζω και όταν είμαι σε μια ομάδα, τούν το πράγμα θέλω. Θέλω να είναι οικογένεια, θέλω να νιώθουμε όλοι ότι είμαστε μαζί, και ένας νοιάζεται για τον άλλον, και ένας προσπαθεί για τον άλλον, και όλοι σεβόμαστε ένας τον άλλον και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε υπήρχε ένα οικογενειακό κλίμα όταν ξεκίνησα εγώ και γι' αυτό έμεινα στον Αστέρα αρκετά χρόνια. Παρόλο ναι. που δεν θα μπορούσα πολύ εύκολα στα 16 μου και στα 17 μου να έρθει σε που ήμουν ταλέντο και ακούγεται το όνομα μου, ότι δεν μπορούσα να πάω στην ΑΕΛ, στον Απόλλωνα, σε άλλες ομάδες της Λεμεσού και να ξεκινήσω μια καριέρα για μένα. Δάμε για να κάνω μια παρέθεση. Δάμε το mindset του παίχτη που είναι να κάνει καριέρα στον μπάσκετ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι τα λεφτά του ποδοσφαίρου. Κάποιοι μπορεί να κάνετε κάποια καλά συμβόλαια, δεν θέλω να μου πει τους αριθμούς. Απλά με ποια ψυχολογία πάει, για να ξέρει ότι ξέρει, αν πάω λύνση το κομμάτι του μπάσκετ, κινδυνεύω να δουλέψω με οποιαδήποτε άλλη δουλειά που μου αρέσει και για πολλά άλλα πράγματα. Όταν είσαι ειδικά στη μικρή ηλικία, όταν μαθαίνεις τον μπάσκετ, βλέπεις βλέπεις και ερωτεύκεσαι τον μπάσκετ, κάνεις όνειρα. Τα όνειρά σου σίγουρα φτάνουν στο ότι να παίξω κάπου για να πιάνω ένα μισθό, ναι. να περάσω. Ναι, αλλά πρέπει, ναι, πρέπει να... Τα όνειρά σου... Δεν έχω τα ναι, δεν υπάρχει. Βλέπεις τον εαυτό σου, φαντάζεσαι τον εαυτό σου όταν είσαι μωρό, ότι να φτάσεις κάπου. Άρα δεν το βλέπεις το πράγμα που είσαι. Δηλαδή ξεκινάς και έχεις ένα στόχο, να πάεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι, αλλά εσύ είχε παίξει σε Α1. Θέλω να σου πω ότι είναι και πολύ Κυπρέοι που ή ο Σάσο, ας πούμε. Ναι. Λέω καμιά φορά στο Ράντζο περιπέζουμε ότι γίνονται την προπόνηση του ΑΒΟΕΛ, το παιδικό. Ναι. Και έρχομασταν οι FIV, και επειδή ήμουν υποτίθεται ο αρχηγό ή ήμουν μέσα στου ναι. μεγάλου του FIV, έλα λέει, μου Λουίσε, παρακαλώ, κάμε σιούτ. Ναι. Και όταν το παρέταμε ρε Μιτσί. Και λέω ότι στο Ράντζο γελούν και λέω. Όντω έτσι, σουρί, αλλά. Και θεωρεί τώρα έναν παιδί να είναι ο καλύτερο παίχτη. Της Ευρωλίγκαρ, φιλεφέτος, ένας από τους καλύτερους. Ναι, και κρίμα για το παιχνίδι που είχαμε, δηλαδή λυπήθηκα πάρα πολλά που δεν τα καταφέρε να καλυπτάει τον εαυτό του, δεν είναι ανάγκη να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αν τον εύκολο είναι να κερδίσει. Κοίτα, κάποιες φορές... Εύκολο, ναι. Ξέρεις, τα μαθηματικά που μιλούν, τα analytics, λέει σου π.χ. ότι ένας στους 100 Κυπρέους και αγώσους Κυπρέους, είναι να κάνει καριέρα μου να βγάλει λεφτά. Για να κάνει. Ναι, όχι. Δεν είναι τούτο που θέλω να πω. Απλά για να το υπερβάλλουν. Για να ξεκινήσει. Όχι, δεν είναι το που θέλω να πω. Εν ευκαινούν τα μαθηματικά για να ονειρεύκεσαι, για να κάνει το που λέει ο Νίκος, για να μην έχεις plan B. Και τα μιλούμε τους να φάνε έναν τάκο και λέμε μας ότι να τον νιώσει ο σώμα μου. Καταρχάς τα όνειρα δεν τα πετυχαίνεις με plan B. Άρα, τα όνειρα πετυχαίνεις, τα βουτάς και ό,τι κάνεις. Και αν τα καταφέρεις, αν δεν τα καταφέρεις. Και ξέρεις, συνήθως έρχονται τα success stories στην επιφάνεια. Ξέρουμε τον Νίκο, τον Σάιμον, τον Μάρκο, τον Μαγδατίν, τον Κοντίδη. Πώς οι άλλοι φαντάμουν τους σε δευτερεύοντας εισαγωγικά, θα πω δευτερεύοντας, σε αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου, που και στο ποδοσφαίρο είναι πάρα πολύ. Πόσοι πετυχαίνουν και πόσοι μηνισκούν. Κοίτα, κάποιες φορές επηρεαζόμαστε. Εγώ είχα την τύχη και την ατυχία να μην είχα την επιρροή των γονιών μου στο οικονομικό κομμάτι και στην επαγγελματική μου τέλος πάντων πορεία Excellent. Στο τι είναι να ασχοληθώ στη ζωή μου, το τι είναι να κάνω μετά το σχολείο κτλ. Οπότε εγώ μπόρεσα και αφοσιώθηκα στον μπάσκετ γιατί ήταν που αγαπούσα, ήταν το μοναδικό πράγμα που σκέφτομαι μέρα νύχτα και δεν μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου να κάνω οτιδήποτε άλλο. Κάποιος άλλος που εννοείται την επιρροή από τους γονείς του, που και καλά σκέφτονται οι γονείς, γιατί σκέφτονται όλα να πεις εσύ το αν μπορεί να βγάλει ένα αξιοπρεπές μισθό, να μπορεί να ζήσει που το πράγμα, τι είναι το μέλλον του, πώς είναι να μπορεί να έχει μια οικονομική, ας πούμε, ευχαίρεια ανάνεση. Ναι, ευχαίρεια ανάνεση. Πιθανόν κάποιοι παίχτες να τραβήσουν πίσω όταν έχουν τούντες συμβουλές και καλώς να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία. Αλλά αν πραγματικά ονειρευτείς και θέλεις να κάνεις το πράγμα, ναι, διαφορετικό και δαμένα, να σου πω ένα αριθμό που δεν το συνηθίζω, το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο ήταν 400 ευρώ για 7 μήνες. 2.800 ευρώ για μια ολόκληρη χρονιά μπασκετική, το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Και δεν είχα κάποιον άλλον source of income, δηλαδή δεν είχα κάποιον άλλον να μου δώσει λεφτά για να ζήσω και να πω και έτσι τα 400 είναι έξτρα. Ναι, ναι, ναι. Όταν δεν μπορούσα καλύτερα να πω 400 ευρώ, εντός να ζήσω, ρε. Να παίζω μπάσκετ, να κάνω προπονήσεις. Άρα, έχετε πιστεύω, πόσο σοβαρά θεωρώ εγώ τώρα. Εσύ, ωραία, 400 ευρώ, οπότε να κάνω και κάτι άλλο. Ναι, τούτο ήταν να σου πω. Άμα δω 100% στον μπάσκετ, πρέπει να δώσω 200%, 300%.
Ασχετά θα πετύχεις, γιατί είναι εξαρτάται. Γιατί είναι σωστά επιλογή. Πώς μπορείς να ξέρεις, αφού μπορείς να ξέρεις. Όχι, δεν μπορείς. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια πανδημία. Αφού δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι να φέρεις ζωή. Πριν, όταν ξεκίνησε η χρονιά να μου λες ότι ήταν να τραυματιστώ, αφού μπορώ να το ξέρω το πράγμα. Ναι. Εντάξει, κοίτα, έβλεπα το και εγώ στη δική μας γενιά. Νίκο, θυμάσαι και πολλούς καλούς παίχτες. Ήταν ο Κύπρος ο Κουτσοκούμνης, ο Σοκράτης ο Κράτους, τα παιδιά του Κεραυνούλη, ο Κρίστοφερ. Αν κάνω έτσι να σκεφτώ λίγο μόνο τον Κρίστοφερ και σε ένα θυμούμε πρόχειρα. Μπορεί να γίνει κάποιο, ο Σοκράτης παίξε λίγο, αλλά όχι τόσο, ο Ανδρέας ο Τσαντίνης. Εν έκαμα, εν έπαιξα. Ακριβώς. Θυμούμε όμως τον Κρίστοφερ ότι ήταν λίγο διαφορετικό, ότι εμπιστεύκαν όλοι δεν να παίξει. Που μιλώ τώρα λέω για ο Κρίστοφερ, εντάξει είναι και κολλητός μου, προσπαθώ πάντα να είμαι αντικειμενικός, είναι πολλά καλός μου φίλος. Έτσι είναι, ο Κίνος που έβαλε το παραπάνω effort, στο τέλος όσοι είχαμε second thoughts να πάμε να σπουδάσουμε, να φάμε και κάτι τακό παραπάνω, δεν έπαιξα, δεν έψεμα τα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άρα είναι κάπου στη μέση του το πράγμα. Ότι χωρίς ταλέντο δεν μπορείς να πας πουθενά. Αντικειμενικά, αν δεν είσαι ένα ταλέντο, να σου δώσει ο Θεός, δεν μπορείς να εξελιχθείς. Αλλά αν μείνεις στο ταλέντο, θα πάλι θα μπορεί να πάει μπροστά. Έχετε κάποιον παράδειγμα που να θυμάστε κάποιον έτσι, είτε από μικρές ηλικίες που να ξεχωρίζει τόσο πολλά, αλλά να μην κατάφερε τελικά να παίξει. Είτε από ατυχία, είτε από το δικό του. Μπορώ να σκεφτώ δύο περιπτώσεις. Η μια ήταν μια ατυχία μέσα στη χρονιά, μέσα σε έναν αγώνα βασικά, που ήμουν παρόν. Και μια άλλη περίπτωση που λίγο είναι ατυχία, λίγο οι άλλες του βλέψεις για να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Η πρώτη περίπτωση είναι ο Ριγίνος ο Χασινόπουλος. Α, θυμούμε τον. Που είχαμε πάει σε έναν ταξίδι με την Εθνική, και είχε φκεί όμως στη διάρκεια του αγώνα. Είχε ένα θέμα γενικά όμως το Ριγίνος, δεν είναι. Που τότε. Α, τότε, ξεκίνησε, τότε ξεκίνησε το θέμα με τον νόμο του. Ο Ριγίνος ως τσιν την ηλικία, αν μένει θεωρείται ο καλύτερος παίκτης της ηλικίας μας. Δηλαδή, εγώ και ο Ριγίνος πιέναμε που τα παιδικά, το όνομα μας ακούγεται ας πούμε, μαζί, παρόλο που ο Ριγίνος ήταν πολύ καλύτερος μου. Θυμούμε τον, θυμούμε γιατί ξέρω αδερφόν του, παίζαμε μαζί τον. Οπότε ο Ριγίνος είναι μια περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση που και ο προσωπικός μου φίλος μεγαλώσαμε μαζί, ο Βάνιος ο Αντώνοφ, που όταν ήμασταν στις παιδοεφηβικές ηλικίες, ήταν απίστευτος παίχτης, είχε γίνει τέλος πάντων κακός χειρισμός σε μια εθνική, ήταν μια εθνική που είχαμε πάει στο Μάντσεστερ και είχαν γίνει κάτι εξωαγωνιστικά πράγματα που δεν θα πρέπει να γίνονταν. Επιλογές κάποιων παιχτών που δεν θα πρέπει, συμμετοχές κάποιων παιχτών που δεν θα πρέπει. Και ο ίδιος έχασε την... Το Spark. Το Spark, την τον ενθουσιασμό για να κυνηγήσει το πράγμα, γιατί βρήκε κάποια εμπόδια που δεν περίμενε να βρει. Και ταυτόχρονα ήταν η περίοδος που ήταν να πάει να σπουδάσει, επειδή σπούδασε στην Αμερική, δεν ασχολήθηκε ποτέ όμως μετά να κυνηγήσει τον μπάσκετ σαν καριέρα. Οπότε να δούμε ένα what if που θα ήθελα πολλά να δω. Εσύ έτσι που τα πω στάσου στον κεραμό, τον είχες κάνει να θυμάσαι, να πεις τούτος, έπρεπε, δεν μπορούσε, επιστέψατε σε κάποιον πάρα πολλά. Πριν να πάμε για μένα, πούμε ένα μπράβο στον Σάιμον που θυμάται καλύτερα, δεν ξεχνά από πώς δεν ξεκίνησε. Αλλά επειδή Σάιμον μου, τώρα έμπιανεις 400 ευρώ τον μήνα, ρε φίλε. Έχουμε, όχι, θέλουμε να μας πει πώς θα πιάνει, ρε φίλε, αλλά έχουμε απαιτήσεις τώρα. Και επειδή έπιαμε το πρώτο τρίπολ, τώρα στρώντας ανίορεξη, θέλουμε τα ούλα. Εντάξει, θέλουμε τα ούλα. Θέλουμε να ξεκινήσει μια δυναστεία. Η δυναστεία ξεκίνησε. Αυτό είναι σωστό. 3-5 είναι δυναστεία. Δεν ξεκίνησε μια δυναστεία. Και εν τω μεταξύ, λέω, με ρώτησες για τη φανελά. Η φανελά μου είναι τούτη που έχει το εξοχικό πίσω. Μα ήθελα να αποφύγω τα καφριλίκη. Ναι, δεν έχω το εξοχικό γιατί εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ με το εξοχικό. Το κίτιο θεωρώ το πρώτη κατοικία. Είναι πρώτη κατοικία. Πέντε χρόνια. Υποσχέθηκε με έναν κύριο. Είμαι κύριο. Είμαι κύριο. Είμαι κύριο. Δεν μπορεί να πει ότι θέλει. Εντάξει, ήθελα ο Φρέα, έβλεπα τον που ζούσε πολλά εντόνα το παιχνίδι και ήθελα και το δικό του κόνσεπτ. Ζήτω ποιον τον άπομα σου. Μα εντός που σου λέω, είναι κάτι σαν τόπο. Ήταν, συνήθως άμα αν πιένω, τα μάθηκια μου πέφτουν σε Κεραυνόν και ΑΕΚ, τα μάθηκια μου πέφτουν πάνω στον Ανδρέα τον Λευκαρίδη, για τον οποίο θα μου πείτε και για το στιμιότυπο respect, και στο Λάρι και στον Κωνσταντίνο τον Παπαλή. Είναι οι τρεις που δεν μπορώ να φύγω τα μάθηκια πάνω τους, χάνω και φάση του match. Αν γίνει κάτι. Για τον Ανδρέα θέλω να μου πείτε πριν να μας πει ο Λαρίς. Η κάμερα έπιασε εδώ. Μάζεψε στους ασούλους και σας είπε. Αφήνετε να μας πείτε τι. Εγώ τον Ανδρέα ξέρω τον πάνω από 20 χρόνια. 25 χρόνια. Ένα αθλητές τα βέβαια. 30 χρόνια. Όταν ήταν ο Ντίνος ο Λευκαρίδης πρόεδρος της ΑΕΚ, ο παπάς μου ήταν αρχηγός του πεζοπορικού. Στον πεζοπορικό μου είπε, ναι. Οπότε με τον Ανδρέα έχουμε μια διαφορά από 10 χρόνια, νομίζω. Οπότε είμαστε μωρά, παίζαμε μαζί με τον Ανδρέα. Δηλαδή έχουμε
γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Ο Ανδρέας τον που κάνει, αγαπά το παραπάνω από την ίδια του τη ζωή, ας πούμε, τον που κάνει, κάνει το με τόση αγάπη. Αλλά ό,τι κάνει την ώρα του παιχνιδιού, μένει για μένα, δηλαδή είναι κύριος. Είναι σωστός, δηλαδή τέτοιος είναι το παιχνίδι, ήρθε να δω και τα συγχαρητήρια του, ξέρει να χάνει. Δηλαδή, νομίζω το μεγαλύτερο προτέρημα στον αθλητισμό του, για να απολαύσει την νίκη σου. Ναι, για να απολαύσει ακριβώ, για να μπορεί να μάθει να κερδίζει, πρέπει να ξέρει να χάνει. Οπότε, και στο προηγούμενο πρωτάθλημα που είχαμε πάρει στην ΑΕΚ, και στο πρώτο και στο δεύτερο, εγκύριο Ανδρέας. Γενικά σε όλα το εγκύριο. Εσύ, Σάιμον, πέμα. Επίση, να προσθέσω κάτι εγώ για τον Ανδρέα, κάτι που είδα στο τέταρτο παιχνίδι, στο Στρόβολο. Ίσως μπορεί και να το έκαμε και άλλες φορές, αλλά να μην έπαιζε στην αντίληψη μου. Στο τελευταίο καλάθι του Φίλιπ του Τίνκα, σηκώστηκε και χειροκρότησε το. Και τιμάτων ιδιαίτερα. Αν είσαι τιμάτων μπάσκετ, ρε φίλε, χαρά να παίξει καλά ο Τίνκα. Αν είσαι και μετά από ΕΛ, αν είσαι και με την ΑΕΚ. Εντάξει, το εννοείται. Αλλά τον χαρά... τον Ανδρέα, ας πούμε, πολλές φορές μετά από ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, είτε και μέσα στην κανονική περίοδο στα πλέον. Ήταν κατά τη διάρκεια του που έγινε του παιχνιδιού όμως, που σου λέω, στο τέλος. Γι' αυτό μπήκαμε τρομερή εντύπωση. Στο παιχνιδιού δεν μπορούμε να δούμε αντιδράσεις ακριβώς, αλλά ξέρω ότι μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, να πάει να δώσει συγχαρητήρια στην άλλη ομάδα ή οτιδήποτε, πάντα όταν είναι να μου πει μπράβο, πολλά καλό παιχνίδι ή συγχαρητήρια, ξέρω ότι δηλαδή, το εννοεί το. Εννοείται, ναι. Και για το κείτον το μέντο πρώτη κατηγία, υπάρχουν γήπεδα που μια ομάδα παίζει καλύτερα. Όχι, ένα θέμα. Πέντε από έφερε στο κείτον δεν έκαμε καλό παιχνίδι. Έρχεται μου έτσι πρόχειρα στο... Συμβαίνει, ναι. Ζήσατε το σαν εμπειρασία. Είχε εκεί πέραν που έπαιζε, δεν βάλω τα μέσα, ρε κουμπάρ. Στο Κίτιο, επειδή πριν συζητούσαμε γενικά το ταλέντο, η δουλειά, εγώ για περίπου 10 χρόνια, να σου πω, ήμουν που το πρωί στη νύχτα μες στο Κίτιο. Ναι, αφού... Ναι, που το πρωί στη νύχτα, καλοκαίρι, τα πάντα. Είχαμε να προχωρήσουμε στο Κίτιο, οπότε... Για μένα είναι κάτι άγνωστο. Ναι. Το καλό. Ας πούμε, εσύ έχεις γήπεδο που να μην ήθελες. Κοίτα, γήπεδο που να μην ήθελα όχι. Ας πούμε, γήπεδο που να με εκνευρίζουν. Ναι. Υπάρχουν κάποια γήπεδα, για παράδειγμα, εντάξει, ειδικά όσο μεγαλώνεις και μες στο άθλημα και έρχονται και κάποια θέματα ηλικίας, να ξεκινούμε και πολλά μεγάλος, αλλά γόνατα, στραγάλους κτλ. Όταν παίζεις μέσα σε κάτι παρκέ που είναι κουγκρί, νιώθεις και πολλά ευχαριστά που να συνέλθεις το παιχνίδι. Σκέφτεσαι το κάτω μπάσκετ, σκέφτεσαι το σώμα σου. Θυμώ ότι μέσα στο κήπεδο της ΑΕΛ, το Μιτσίν, δεν είχαν να σούτα. Θυμώ ότι το πράγμα, ήθελα πολλά να παραπέξω. Και στο δίπλα, θυμώ ότι χάρτησε κάτι δίπλα-δίπλα. Στο κήπεδο της ΑΕΛ, ρε το. Εύκαλας έντρες. Το παλιό, τον Νίκο Σολομονίδης, για ποιο όχι. Το Μιτσίν που είναι δίπλα-δίπλα τώρα, τον Νίκο Σολομονίδης, ναι, ναι. Και ενώ μια κουρτίνα που είσαι... Γενικά που παίξαμε φέτος θέλουν να ανοίξει επανακαίνιση, καινούργια φώτα, καινούργιες μπασκέτες. Κοίτα, ειδικά φωτισμός, παρκέ... Είναι χάλια. Τούτα... Είναι ευκαιρία τον άλλο. Τα μισά γήπεδα οι μπασκέτες είναι έτσι. Να πρέπει να έχει μια αναβάθμιση. Επίσης. Άρα νομίζω ότι μια καλή ευκαιρία για την Ομοσπονδία. Σκουρουσμένες λάμπες. Μια καλή ευκαιρία για την Ομοσπονδία να δουν το Euro 2025. Κοίτα, τα γήπεδα μας είναι η βιτρίνα μας. Άμα η βιτρίνα σου του γηπέδου. Δηλαδή, όταν να πάει στο σπίτι σου ή να παίξει μπάσκετ, γιατί είναι το σπίτι, είναι το μπασκετικό σου. Ναι. Αν το γήπεδο δεν είναι. Εντάξει, και το Κωστά Παπαλιάνα που έξω δεν υπολογίζει το. Να μπει μέσα για να καταλάβει. Δεν το έξω. Όχι, δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι. Εν το μέσα. Και γενικότερα, όπω έγινε ο χώρο, εγώ δεν ήξερα αν υπάρχει άλλο χώρο. Είναι η Ακαδημία, η Tennis Masters Academy. Είναι τα γήπεδα τη Βαλένθια, νομίζω ότι το πώ θεωρεί η Ακαδημία. Είναι το μπάσκετ, το γήπεδο του εξωτερικού που έκαναν τόσο ωραίο. Και οι διόχτητα ούλα, να τα τονίσουμε. Ναι, νουλά της χορηγίας και είναι δοθήκαν στον κεραυνό. Ναι, είναι εντυπωσιακό πράγμα δηλαδή. Κοίτα, τούτη είναι η εμπειρία, είναι το κεραυνός experience. Δηλαδή είναι ακριβώς τούτο που ζεις στον κεραυνό, που είναι η οικογένεια Παπαέλληνα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που γύρω τους και αγαπούν τον κεραυνό και γενικά τον αθλητισμό και ξέρουν ότι παιδιά δεν μπορούμε να φύγουμε το γήπεδο μας να είναι τρίτης κλάσης για παράδειγμα. Θέλουμε να επεκταθούμε ή θέλουμε να κάνουμε το πράγμα για τις ακαδημίες ή δίπλα για τα γήπεδα. Οπότε υπάρχει έτσι και μια αγάπη για το σπίτι τους. Όπως να βάλουν λεφτά για το σπίτι τους, να κινήσουν το σπίτι τους, το ίδιο πράγμα να κάνουν για τα γήπεδα. Που τις ακαδημίες, εσείς που ζείτε έτσι τον κεραυνό μου, ποιο είναι τα... Ποια είναι η όψη, οι προπονητές ξέρω σίγουρα αν έξω ρε που πρώτο χέρι γιατί γνωρίζω τους, αλλά η δική σας άποψη, ποιον που βλέπετε. Κοίτα, όταν, είναι θέμα η δική μας άποψη, όταν έχεις 300 μωρά, μιλά από μόνον του. Όταν έχεις 300 μωρά και 10 προπονητές, υπάρχει μια υποδομή. Σημαίνει ότι μιλά από μόνον του. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Η άποψή μου είναι μέτρα. Αν έχεις 300 μωρά και 10 προπονητές. Νομίζω, πράξτε, περνούμε 400 τώρα που μιλούμε. Ωραία.
Είναι απίστευτος αριθμός, είναι μπάσκετ, είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα σωματεία όλων του μπάσκετ, σε όλα τα σωματεία του Κύπρου. Γενικά, η απόψη μου για τις ακαδημίες είναι ότι εγώ όταν ήμουν μωρό, έπαιγα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαιρό, τα πάντα. Ναι. Δεν πάει στις ακαδημίες για να γίνεις μπασκετμπολίστας. Πάει για, για το ομαδικό μήνυμα. Ναι, πάει για να μάθεις πράγματα γενικότερα, ομαδικότητα. Είσαι της άποψης. Να περάσεις όμορφα, να διασκεδάσεις, να γνωρίσεις κόσμο, να μπορείς να δουλέψεις με άλλον κόσμο. Μπορείς να πάει αυτές. Πώς μου άλλο. Άρα, παίρνας καλά. Άλλο μια ερώτηση. Όχι, ήθελα να ρωτήσω, Νίκο, αν είναι της άποψης ότι είναι καλό να δοκιμάζει κάποιος πολλά αθλήματα πριν να κατασταλάξει και όταν κατασταλάζει. Αν πιστεύει ότι μπορεί να διατηρά έτσι ένα φάση, μια επαφή χομπίστικη με άλλα αθλήματα για να περνά καλά, για να ξεχνιέται. Πριν τα 18, σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν δημοτικό, ήθελα μπάσκετ, μόνο μπάσκετ. Εντάξει, ξαφνικά. Είχε να κάνει ο μπαμπάς σου, δεν εννοώ. Ναι, ναι, ήταν πόσο μεγάλος, ας πούμε. Έτσι ξέρεις ότι είσαι τόσο μεγάλος. Ναι, μεγάλος μέσα στα γήπεδα. Μετά όμως ήθελα να δοκιμάσω, ήθελα να πάω βόλεϊ, ήθελα να δοκιμάσω το βόλεϊ. Ναι, κατανοητό. Δοκίμασα το. Είδα ότι, εντάξει, οι δυνατότητες μου είναι περιορισμένες. Σίγουρα δεν δοκιμάσεις, ξέρεις πού μπορεί είδες να είσαι τόσο καλός. Είδες όμως και να παίζεις μπάσκετα, επειδή παίζεις βόλεϊ, βοήθησε με δαμέ. Ας πούμε φαντάζομαι ότι την ώρα που φκένεις εσύ π.χ. Ένα παράδειγμα, μπασκρίν, είδαμε όλοι τα προθερμάσεις του Πάτι Μίλης κατά καιρούς. Ναι. Τι να μου φκένεις και κατάλευκα, φέρνεις να πατήσεις γερά για σηκωθείς, μπορεί το πολύ να σε βοηθήσει, χωρίς να το καταλάβεις. Ποτέ. Μπορεί, λέω, ένιξε. Κοίτα, το να έχει στριβεί με διάφορα αθλήματα. Ένα απλά μαθηματικά. Το να έχει στριβεί με διάφορα αθλήματα σε σύντες ηλικίες σημαίνει ότι αναπτύσσεις διαφορετικές ικανότητες ανάλογα με το κάθε άθλημα που είναι να τις αναπτύξεις διαφορετικά. Το μπάσκετ αναπτύσσεις σου κάποιες, παρόλο που είναι πολλά overall άθλημα, αναπτύσσεις σου κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Το ποδόσφαιρο το ίδιο, το βόλεϊ το ίδιο. Όλα τα αθλήματα έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και ικανότητες που αναπτύσσεις. Όσο και με τις ίδιες, όσο παραπάνω τριβή και προβολή έχεις σε τούντα, exposure έχεις σε τούντα, σε τούντο περιβάλλον, να αναπτύξεις παραπάνω ικανότητες. Εγώ νομίζω ότι τα παραπάνω πράγματα που μπορεί να σου δώσει κάτι άλλο άθλημα είναι παραπάνω εγκεφαλικά. Μπράβο, ναι, δηλαδή μισή. Νομίζω ότι που το ποδόσφαιρο π.χ. Μπορεί ή που δεν μπορεί. Που μπορεί, που μπορεί. Δηλαδή, άμα είναι ένας ποδοσφαιριστής παίξει μπάσκετ, πιστεύω να δει πολλά διαφορετικά το ποδόσφαιρο μετά. Ναι, κάποια πράγματα μπορεί να κάνει. Το ίδιο και ένας μπασκετμπολίστας, αν παίξει κάτι άλλο, μπορεί να μάθει πράγματα που να το βοηθήσουν. Όταν απαραίτητα με προσόντα, σωματικά προσόντα ή. Έχει να κάνει με εγκεφαλικά. Πώς να διαβάσεις το παιχνίδι. Το μου λέει ο Νίκος, όταν ήμουν πιο μητσής και παίζαμε στη γειτονιά ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μάθημα που μεγαλώνουμε στην Κύπρο. Για βλέπεις, ούλες τα γεωδούς και τα πάρ. Λοιπόν, δεν ήμουν και ιδιαίτερα καλός. Ναι. Όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ όμως, σιγά σιγά όταν επέστρεφα μια φορά καθετός για να παίξω ποδόσφαιρο, έβλεπα το πολλά πιο εύκολο, πολλά πιο διαφορετικά. Εντάξει, σε μικρές ηλικίες παίζω σε πιο κλειστούς χώρους. Ναι. Ναι. Και να σου πω, εγώ πρόσεξα το, όταν έπαιζες φούτσαλ, αν έπαιζες μπάσκετ, τα παιδιά που έπαιζαμε να παίξω φούτσαλ, ήμασταν πιο καλοί στο φούτσαλ γιατί ήταν ο χώρος. Το μίνι φούτσαλ είναι πολλά πιο κοντά στον μπάσκετ. Πρόσεξα το παίζουμε τα δόσεις. Ξέρεις ότι τα μισά plays που παίζουν για να κάνουν corner μπορεί να play this baseline του μπάσκετ. Τα pick-ups που κάνουν, τα screen, η αντίστοιχη American football, που ο πρόεδρος σας έχει χάνει παιχνίδι. Έχει πολλά screens, fake screens. Έχει πάρα πολλά. Νομίζω ότι αν κάνεις έναν άθλημα και παίζεις, δοκιμάζεις. Απλά θυμήθηκα τώρα γιατί θυμήσε μου το Λίνος. Πέραμε μαζί στην μετάδοση και θυμήσε μου ότι την πρώτη φορά που είχα προπόνηση στο ΑΠΟΕΛ έπαιγαμε σκλάτσες της μάπας στο γόνατο και περιπέζαμε. Ήθελα να σου πω ότι έτσι όμως είναι στην Κύπρο, ρε φίλε. Αν δεν αποτύχεις σαν ποδοσφαιριστής, δύσκολα να πάει να βρεις άλλον αθλήμα. Ναι, μπορεί. Εντάξει, ρε. Είσαι αρχή, όχι. Πολλές φορές νομίζω αν αποτύχεις σε ένα αθλήμα, πιθανόν να το αφήσεις εντελώς τον αθλητισμό και να το κάνεις γενικά απλά για το χαβαλέ για την. Πριν να αφήσεις πέμαζε την τελευταία φάση. Τι μάζεται να σχολάσει όσο άνω. Γι' αυτό να αφήσεις την τελευταία φάση. Είναι επάς αρέσεις σου. Φάου. Φάου. Κοίτα. Άρχισε τα τούτα ρε. Αλλούμεν τα πράγματα όπως είναι. Το ότι ήταν φάουλ. Ήταν έξυπνο φάουλ, δεν φάνηκε. Το ότι ήταν φάουλ μέσα στα rules. Στα rules ήταν φάουλ. Έπιαμε μετά και όσο και τράβησε. Αλλά λόγω της στιγμής. Ο Κορονίδης με την εμπειρία του λέει σου αν δεν σε πιάω φάουλ το ράφο είναι να αλλάξει κάτι. Οπότε αν δεν το σφυρίσουν καλώς, αν το σφυρίσουν και είναι να αλλάξει κάτι. Οπότε αν χρησιμοποιήσεις την στιγμή. Γιατί δεν την εσύρες μέσα. Εγώ λοιπόν να δώσω μια άλλη εξήγηση. Πέμας ρε, δεν την εσύρες μέσα.
Ο Λάρι θέλει να εισθρίζει μέσα. Είχαμε πει... Πού μέσα να δεισθεί, ρε. Εσύ ρημάει. Έτσι ήθελε. Ήταν μετά να γίνει, δηλαδή. Ήταν ευκαιρία σε άλλη sideline base να κοιτάσεις την Gini την τελευταία μπάλα. Εν είχαν time out. Εμένα η εξήγηση μου είναι... Ήταν 2,8 τι μεγάλα, ναι. Εγώ με τον Σάιμον είμαστε συμπαίκτες. Αν δεν έμπαινε μέσα, είμαστε πάντα, ναι. Πόσα χρόνια είμαστε συμπαίκτες, 6-6 σεζόν. Κερδίσαμε μαζί, χάσαμε μαζί, πιάσαμε πρωταθλήματα κυπέλλα. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη ένας του άλλου. Ο Σάιμον την ώρα που ήξερε ότι πράξει πάρκα. Είδαμε το, είδαμε το. Ο Νίκος, να μου τη δώσει σωστά την μπάλα. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ο Σάιμον δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον Κορονίδη να κοιμηθεί μπροστά του. Οπότε ήμασταν, κατάλαβες. Και όμως. Και όμως, εσφιχτικά, εσφιχτικά. Πέτε μου λίγο που εφορούσα την πορεία της μάπας. Εδώ είπες ότι ήταν τη Ζαβά, ρε. Ήταν τη Ζαβά. Κοίτα, επειδή είχα καλή γωνιά, ρε. Λόγω της στιγμής και λόγω του ότι το συγκεκριμένο άνθρωπο ξέρουμε τον. Ναι. Αρκετά χρόνια. Φίλος μας. Μπράβο. Λοιπόν, και ότι είχε βάλει τα δυο προηγούμενα σιούτ. Που σημαίνει ότι είσαι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, οπότε έχει ρυθμό, πιστεύει το. Μόλις την έπιασε η Jesse Rendo, εγώ καταρχάς κοίταξα την μπάλα να δω σε ποια μπορεί να είναι. Χάσα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Επίδησα γιατί λέω, αν κάνει κανονικό σιούτ, να είμαι μπροστά του. Ναι. Προφανώς δεν έκαμε κανονικό σιούτ με κανονικό φόρ. Έσυρεν την με περίεργο. Βάλε πολύ καμπύλη. Λοιπόν, και είδα την μπάλα ότι πηγαίνει προς το καλάθι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε βάλει τα προηγούμενα δυο, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι τελείως η Κιμεζής σε έτσι στιγμές εμπλεονέκτημα. Από ό,τι πέρσι ήταν στα play-off. Στο Αποέλ που την έσυρε με το δεξί χέρι, reverse και βαλέντο. Ραβέρσα από το τρίποντο. Οπότε, εγώ λέω να περιμένω να δω την μπάλα που να πάει και μετά. Οπότε έτσι κράτησα την αναπνοή μου για μισό δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Και μόλις είδα την μπάλα να χτυπά στο Στεφάνι, πήγα κοντά του, εγκούντισα το και του άισμα. Δεν μαλάκα που το βάλεις εσύ. Εσύ μισό δευτερόλεπτο που το είδες, ξέρετε ήταν παραπάνω η ώρα που ήταν πάσα στον Άρεο. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Ελπίζω να περάσεις ωραία, αν ευχαριστήμαστε. Καταπληκτικά, να το ξανακάνω, όπως θέλετε, τα podcast είναι πολλά όμορφα. Λοιπόν, αφήνω υγεία. Στο καλό. Χάσαμε τον πρώτο. Εντάξει, θα μείνουμε νιώσεις παραπάνω, γιατί θα μείνουμε μας. Λουί μου, αν μου επιτρέψεις κάτι μόνο. Εγώ χαροποιάμαι ιδιαίτερα φέτος που είδα μητσά μωρά να ταυτίζονται μαζί με καλαθοσφαιριστές. Να θέλουν τη φανέλα τους και τα λοιπά. Φίλε, θύμισε μου θωρό μπάσκετ, ακολουθών κεραυνών που το 94 που έχω αναμνήσεις, που έρχεται ο κόσμος για να δει τον Σολέα, να δει τον Νικόλα, να δει τον Τόνι Χάρης, να δει τον Παλάλα, να δει τον Κουνούνι. Ταυτίζονταν. Νικόλας Ιωάννου, Αλέξης Ζαχαρίου. Θυμούμαι τα σαμπότσια. Φάνω Σερδάρης, θα μπω ότι ήταν χτες και περάσαν τόσα χρόνια. Εντάξει, με τους μισούς πρέπει να είμαι και συμπαίχτης. Νιώθω ότι είμαι με τον Σερδάρη, με τον Ζαχαρίου συμπαίχτης. Ξέρεις τι είναι, Νίκο, ότι όντως υπήρχε τούτο. Να πάω στο Σερδάρη και ο Ζαχαρίου στα ΠΟΕΛ, να πάω στο Σολέα, πιο παγιά, ο Νικόλα Ιωάννου, να πάω στο Κεραυνού. Εγώ ο παπάς σου ήταν πάντα τόσο, επειδή λέω σου έλειπα, έρχεται πάντα στα μεγάλα παιχνίδια ή φέτος ήταν τόσο τακτικός. Γενικά, επειδή δεν τον είχα δει πολλά στην εκδράση. Γενικά έρχεται τα 5-6 χρόνια που είμαι στον Κεραυνό. Εντάξει, ειδικά προς το τέλος της σεζόν έρχεται. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, πάντα κάπου υπάρχει σε μια γωνιά. Υπάρχει συζήτηση πατέρα γιου μετά τον game ή αποφεύγεται τον εσείς. Κοίτα, υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί δύσκολο και να... Να σου κάνει την κριτική σου, το fair amount. Εννοείται. Εσύ να πεις ασύμφωνες διαφωνείς, δεν θα κάτσεις να... Εννοείται. Εντάξει, πάντα έχεις την άποψή του. Μα γιατί να μην την έχεις ρε φίλε, ενώ... Θα με έχει ο Λάρι. Είπα να σε πειράξω, είπα να σε πειράξω. Είσαι διαχωμένο. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις, ναι, υπάρχουν συζητήσεις. Ναι. Είναι εύκολο ή δύσκολο να το διαχειριστείς σπίτι? Κοίτα, όταν ήμουν πιο μικρός, ήταν πιο δύσκολο. Τώρα που όσο μεγαλώνω, εντάξει, είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Να συζητήσουμε πιο εύκολα. Και να κλείσουμε και με την είδηση της χρονιάς που για μένα είναι έτσι και σαν εκ μέρους των καλαθοσφαιριστών του ότι εξιάσαν να πειράξουν τον Σάιμον, εντάξει, για να φύσια. Για το Ευρωμπάσκετ του 25. Να πειράξουν τον Αξίχα, ρε φίλε. Ήταν με τον Πορζίνγκης και ο Μάρκανεν. Πειράξε τον χωρίς να δαμένει. Εντάξει, πέμας εσύ για το... Εχάσαμε, εξήγατε. Πώς είναι και ναι, αλλά μπάσκετ και τι κίνητρο σου διά, εσένα... Είπα σου και την πελάρα μου εγώ ωριακά, στα 36, αλλά... Ναι, με 36, μιλούμε τώρα, 37. Π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Τίγκας βάλει σοβαρή υποψηφιότητα, χωρίς να θέλουμε να τον απώσουμε ή να τον βάλουμε πίεση, να είναι το πρόσωπο της ομάδας.
Ο Νίκος Στυλιανού που είναι σε εκείνη την ηλικία, ο Σάιμον που είναι σε μια λίγο πιο νεαρή. Τι κίνητρο βρίσκουν για τούντη συμμετοχή της εθνικής ομάδας, γιατί μπορείτε να αντιμετωπίσετε, μπορείτε να παίξετε αντίον το κούμπο. Γενικά, ένα προμπάσκετ νομίζω ότι στην καριέρα κάποιου παίχτη, όταν σταματήσει, δηλαδή πίσω, είναι να πει ότι έκανα, έπιασα προβάθημα, έκανα αυτό, έπαιξε προμπάσκετ. Οπότε σίγουρα μεγάλο κίνητρο για όλους τους αθλητές νομίζω να παίξουν σε μια διοργάνωση. Ναι. Μεγάλη επιτυχία της Ομοσπονδίας. Ναι, τεράστια επιτυχία γενικά για το Κυπριακό μπάσκετ. Οπότε είναι μεγάλο κίνητρο από μόνο του το ότι να παίξει ένα ευρώ μπάσκετ. Εσύ Λάρη ακολουθείς την εθνική ή είσαι πιο έτσι, το κεραυνού, μπασκετικά ακολουθείς την ή επειδή υπάρχει τώρα και στην ανά... Για να είμαι ειλικρινής, όχι τόσο, όχι τόσο, αλλά να ξεκινήσω. Άρα τούτον το hype που χτίζεται γύρω από το ευρωμπάσκετ, έχει κι άλλους που είναι να ακολουθήσουν, όχι μόνο. Σίγουρα, να έχει κι άλλους, αξίζει να στηρίξουμε την εθνική. Γίνεται μια πολλά καλή δουλειά, νομίζω που οφείλουμε όλοι μπασκετικά να στηρίξουμε την ομάδα. Να σας ευχαριστήσω που είστε, ελπίζω να περάσετε ωραία, καλέ την πίεση της κάμερας. Φίλε, εντάξει, έγινε αστέρι εγώ Στυλιανού και ο Σάιμον. Στυλιανού ήταν άντως πολλά φέτος. Ναι. Έχει γερνό το τόσο να είναι. Στο τρίποντο, ήσουν πολλά. Όχι ότι είσαι καλός φιτέρ. Ο τρόπος που σηκώνεις. Πάντα ήταν άνετο. Πρέπει να γερνό να πάω γήπεδο. Να έρθω η αλάτρα που πατάς, φαίνεται σου μου φρέσκο. Ήσουν καλό. Να σου πω και το καλύτερο. Με τη μέση συνέχεια φέτος. Αλλά φέτος ταλαιπωρήθηκα αρκετά γενικά. Σου συνέχεια με τη ζώνη που φορούν και στο NBA ο Smart. Ο Στυλιανού και ο Smart. Ρε φίλε, εντάξει ο Σεραφείμ σίγουρα πάρα τον εξετοίμαζε πολλές φορές ο Στυλιανού. Κοίτα, στο τέταρτο παιχνίδι στο τέταρτο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Στρόβολο έπαιξαμε λουμπάγκο. Είδα το. Προσέξτε να με ο coach το Γαβρίλη, έκαμε μαζί το ράδιο. Το πρωί είχαμε πάει για σούτ στο γήπεδο, μια προπόνηση έτσι πριν το παιχνίδι. Όπως είχαμε ένα σούτ, πάτησα, έμεινα. Έμεινα έτσι. Οπότε ένεση και ένεση, ναι. Μετά έβαλα 5-4 ενέσεις 5 μέρες για να καταφέρω να Λούνα, σου πω καλύτερο μπουλα τώρα που δαμε ο Νίκος. Λοιπόν, τεγιώνει το Game 5, κάνουμε το προγράφημα, φίλε. Τεγιώνουν οι πανηγυρισμοί, σηκώσαμε το τρόπαιο, μάλιστα. Και όλο στοιχείο σε πιάνω το μάτι μου εντωμεταξύ. Τι έκαμε ο κύριος Νίκος, δάμε. Έδωκε, φίλε, το κοντόν του σε άνθρωπο της ΑΕΚ. Περίμενε. Και τη φανέλα μου έδωκα στην ΑΕΚ. Και τη φανέλα. Σε φιλάθλο της ΑΕΚ. Τα παπούτσια. Ήταν φίλοι σου. Ήταν τα παπούτσια σου ήταν ωραία φέτος. Ήταν ωραία, ναι. Έχεις τσάλα ή ένα ζευκάρι είναι. Το συγκεκριμένο ένα. Ένα ναι. Είναι όπως το Τζόκοβιτς. Ζήτησα το εγώ και ήταν αρνητική απάντηση. Είναι ωραία πολλά. Τη φανέλα μου έδωσα σε συμμαθητές μου. Για συμμαθητές μου. Το σχολείο, ναι. Ναι, ζήτησα μου την έδωσα την. Το παντελονάκι έδωσα το σε ένα που. Ένα εκτζής βασικά, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Γενικά εγώ με την ΑΕΚ έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Είναι και το σπίτι τους... σου το πρώτο. Ακριβώς. Απλά επειδή γενικά ακούστηκαν πάρα πολλά. Έγινε ένα στιγμιότυπο, ναι, πρόσεξα τα, αλλά είπα να με σχολιάσω. Έγινε αρκετά στιγμιότυπο. Να μην πάμε στα αρνητικά, μου αρέσει και γενικά να εστιάζουμε στα αρνητικά. Απλά είχα το αναφέρει πριν που μιλούσαμε για τον κόσμο ότι πολλές φορές χωρίς να κάνεις κάτι, χωρίς να προκαλέσεις, μπορεί να δεχτείς επίθεση. Απλά μια κακή παρέθεση, νομίζω μια κακή στιγμή. Ήταν πολλά οικογενειακό το κλίμα στους φετινούς τελικούς. Νομίζω ήταν καλά. Ήταν τελικότερες, ήταν Game 5, ήταν σύνταση. Game 5 άκουσα πάρα πολλά από τον Game 1 μέχρι τον Game 5 χωρίς να προκαλέσω, χωρίς να κάνω τίποτα. Όχι, δεν είσαι προκλητικός, η αλήθεια είναι τούτη. Μα αν είμαι πόσα χρόνια στα γήπεδα, αν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Αλλά επειδή είπα σου παραπάνω, φίλοι μου, υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται μια φορά στο γήπεδο και γνωρίζουν. Ναι, είναι αλήθεια του. Ναι. Anyway, τέλος, καλά, είμαι κεραυνό. Συγχαρητήρια εγώ μια φορά. Ευχαριστούμε. Και να το κάνουμε και πιο εξατομικευμένα, να κάνουμε ένα άλλο podcast. Για να σας φέρουμε να τα απολαύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα μπορεί να κλείσουν οι κάμερες, να φάω.